Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλες φίλες και φίλοι. Εκπομπή Warrior Sport κοντά σας εδώ από την τηλεόραση Center για να δούμε όλοι μαζί τι έγινε το Σαββατοκύριακο όσον αφορά το αθλητικό περιεχόμενο, θα έλεγα, του Σαββατοκύριακου. Εδώ μαζί μου με τον Σπύρο τον Πελέχρα και τον Γιάννη Παπα-Νικολάου, να τους χαιρετήσω και αυτούς για την παρουσία τους εδώ στην εκπομπή. Σπύρο, καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα, Γιάννη. Χρήστο, εσένα και τους φίλους ακροατές. Λοιπόν, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο, έτσι, Γιάννη, σε αφορά ανθρωπαιδίες? Ήταν πλούσιο το Σαββατοκύριακο, έτσι, με ανθρωπαιδίες. Αρχίσαν σιγά-σιγά όλα τα αθλήματα να μπαίνουν στα προγράμματα, να αρχίζουν οι αγωνιστικές. Έμενε το ποδόσφαιρο της ΓΑΜΑ Εθνικής των γυναικών, το οποίο θα παρακολουθήσουμε αργότερα, αργεί ακόμα αυτό. Έμεναν τα βόλεϊ τα τοπικά. Βέβαια, το γυναικείο βόλεϊ το τοπικό ξεκινάει από την επερχόμενη εβδομάδα, θα πούμε και την αγωνιστική. Αργεί ακόμη το μπάσκετ Α2 γυναικών και το βόλεϊ ανδρών το τοπικό. Ναι, τα υπόλοιπα, ναι, τα έχουμε. Πηγαίνει στα γήπεδα και ασχολείσαι με τις ανθρωπαιδίες. Υπάρχει κόσμος που δείχνει ενδιαφέρον για τα διάφορα αθλήματα που απαρτίζουν αυτό το που λέγεται ανθρωπαιδίες? Ίσως γιατί δεν έχει πλήρη ενημέρωση από τα κανάλια. Δεν έχει ενημέρωση, δεν δείχνουν πολλά πράγματα ώστε να ευαισθητοποιηθεί και ο κόσμος να αρχίσει να ζητάει. Γι' αυτό περισσότερο είπα να βοηθήσω την κατάσταση, να ενημερώσουμε τον κόσμο, γιατί να υπάρχουν ομάδες στην πόλη σου και να μην ξέρεις πότε αγωνίζονται και πού αγωνίζονται και ποιες είναι αυτές, παρά μόνο οι γονείς και οι συγγενείς, αυτό δεν είναι καλό, δεν είναι αθλητισμός. Και πραγματικά αυτό που λες έτσι είναι, γιατί από την ώρα που η ΕΡΤ μπήκε στο παιχνίδι των μεταδόσεων του Χάντμπολ, βλέπω ότι το ενδιαφέρον έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο για την νεολαία, που βλέπω περισσότερο η νεολαία ασχολείται με το άθλημα. Βέβαια. Εκεί βλέποντας και τις επιτυχίες, αυτά φέρνουν τον κόσμο κοντά στα γήπεδα. Μάλιστα. Σπύρο, η δική σου η τοποθέτηση όσον αφορά το θέμα αυτό, αλλά και γενικότερα, πώς είδες το Σαββατοκύριακο που κύλησε? Σαββατοκύριακο με πάρα πολύ κόσμο στα γήπεδα, μιας και θα λέγαμε η θερμοκρασία ήταν σε καλά επίπεδα για την εποχή, να πάει ο κόσμος. Βέβαια, παίρνω πάσα, είπε τη λέξη γονείς. Δεν θα πω σε ποιον αγώνα. Με ξενίζει ιδιαίτερα να βλέπω γονείς να μιλάνε. Ο ρόλος του γονέα τελειώνει στην κερκίδα. Όσοι μας βλέπουν καταλαβαίνουν για ποιο παιχνίδι μιλάω, στο τοπικό ποδόσφαιρο της Δράμας, έτσι. Καλά είναι. Στο όχι, παντού. Από την ώρα όμως που η ώρα για σπορ Δράμας πιάνεται και καταπιάνεται, κυρίως θα λέγαμε σε πρώτη φάση με τον δραμινό αθλητισμό, καλά θα είναι οι γονείς. Ο ρόλος τους τελειώνει στο χειροκρότημα του παιδιού τους. Όχι μόνο των γονέων, αλλά και των φιλάθρων. Και των φιλάθρων. Ναι. Αλλά τώρα, επειδή πήρα την μπάσα από τον Γιάννη με τη λέξη γονέας και επειδή δέχτηκα κάποια παράπονα, πες αυτό, πες εκείνο, δεν το έκανα επειδή κάνω χατήρια να πω κάποια χατήρια κάποιον. Όχι, έτσι. Απλά πράγμα, εμένα με ξενίζει να βλέπω κάποιες συμπεριφορές γονέων, όσο και να διοικηθούν τα παιδιά. Αυτό δεν το εξετάζουμε. Έχει χαλάσει. Υπάρχει προπονητής, ναι, υπάρχει ομάδα. Ναι. Το αντίκτυπο είναι στα παιδιά τελικά. Αντίκτυπο είναι στα παιδιά, τα ίδια τα παιδιά τους. Ναι, ναι. Πρώτα τα παιδιά πρέπει να πούνε στους γονείς, ίσως θα είναι η πρώτη αντίδραση και η πρώτη ανυπακοή που πρέπει να δείξουν τα παιδιά, ναι, αν με ακούν αυτή τη στιγμή, προς τους γονείς. Ήτανε κάτι να πούν στον γονέα, σταμάτα, ό,τι πει ο προπονητής μου και ό,τι πει η ομάδα. Και έχει γίνει αυτό. Έτσι πρέπει. Έχει γίνει πολλές φορές. Το είπα και παλιότερα και θα το λέω μια ζωή. Ήταν κάτι που με ξένησε και ήθελα να το δείξω. Όχι μόνο στα παιχνίδια, και στις προπονήσεις αυτό το έχω ανοίξει. Αλλά δεν το συζητάμε. Εντάξει, ο καθένας νομίζω ότι το παιδί του είναι ο Μαραντόνα ή δεν ξέρω εγώ ποιος, αλλά αυτό θα το κρίνει ο προπονητής και μόνο. Αυτά ακριβώς. Και κλείνοντας το θέμα, να ξέρω ότι στα ξένα κράτη, ειδικά στη Γερμανία, μέχρι και την ηλικία των 10-11 ετών, ιδιαίτερα οι Γερμανοί, γιατί από εκεί καταπιάστηκα με ένα άρθρο που διάβασα, αφήνουν τα παιδιά τους να βγάλουν ό,τι παιχνίδι και ψυχαγωγία έχουν και μετά μπαίνουν στη διαδικασία της τακτικής, της προπόνησης κτλ. Θεωρητικά και εδώ έτσι είναι. Θεωρητικά. Εκεί είναι πρακτικά όμως. Θεωρία είμαστε πρώτοι. Τη λέξη θεωρητικά. Στη θεωρία. Δυστυχώς στη θεωρία έχουμε μείνει πάρα πολύ στην θεωρία και όχι στην πράξη. Βέβαια το κακό δεν συμβαίνει μόνο στη Δράμα, παντού συμβαίνει αυτό. Και το λέω κακό γιατί έτσι είναι. Γιατί η συμπεριφορά των γονέων επηρεάζουν τα παιδιά και τα παιδιά, ξέρετε, λίγο πολύ επηρεάζονται από τους γονείς. Και ας εμείς οι γονείς ας δώσουμε το καλό παράδειγμα προς τα παιδιά. Δηλαδή την καλή συμπεριφορά είτε στην προπόνηση, είτε στο παιχνίδι,
είτε σε οτιδήποτε αφορά τη ζωή μας. Λοιπόν, το ένα θέμα που προέκυψε πριν δώσω το λόγο στο Γιάννη για να ασχοληθεί, για να μας ενημερώσει με τις ανθρωπαιδίες και τα βίντεο που έχουμε ετοιμάσει, είναι με την κάρτα υγείας του αθλητή. Μια καραμέλα, θα έλεγα, που πιπιλίζεται εδώ και αρκετό καιρό. Mm. Αλλά δεν ξέρω τι τελικά ισχύει. Είδαμε στο παρελθόν, πριν 1, 2, 3 χρόνια, να δίνεται η κάρτα υγείας ακόμα και από τον οποιοδήποτε σε ειδικότητα γιατρό. Τώρα, μετά από κάποια συμβάτα που συνέβησαν, τώρα αποκλειστικά και μόνο από καρδιολόγο, ειδικό καρδιολόγο. Το θέμα αυτό, τι μπορούμε να πούμε στον κόσμο για αυτό το θέμα, που μάλιστα κάποια πρωταθλήματα πήραν και αναβολές, έτσι. Κοίταξε, Χρήστο. Όλα μέχρι τέλη το έτος είναι. Πήραν αναβολές για να μπορέσουν οι ομάδες να τρέξουν την. Μα δεν μπορεί. Τόσοι αθλητές είναι στην Ελλάδα. Ναι. Οι καρδιολόγοι θα τρελαθούν. Οι αθλητές είναι χιλιάδες. Μέχρι τέλη του μήνα πήραν παράταση. Μέχρι τέλη του μήνα πήραν παράταση. Μέχρι τέλη του έτος. Το τέλη του έτος. Μήπως είναι όπως τα γήπεδα, πάρουν πάλι αναβολή και αναβολή και αναβολή. Κοίταξε, αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται μόνο εδώ στην Ελλάδα. Βέβαια δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Δεν υπάρχει αρχή ούτε τέλος τελικά. Δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Όλα ξεκινάνε από εκεί. Είτε πρόκειται για διοργανώτερες αρχές του κάθε αθλήματος, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Το πρόβλημα με την κάρτα αθλητή το βίωσε πρώτη φέτος η Προσοτσάνη, η μπασκετική ομάδα, έτσι, ευτυχώς δηλαδή, που το παιχνίδι θα ξαναγίνει και δεν χάσαμε ένα παιχνίδι στα χαρτιά και μιλάω σαν υπεύθυνος τύπου της ομάδας μπάσκετ της Προσοτσάνης, με το έτσι θέλω, γιατί οι διαιτητές στις συγκεκριμένες αναμέτρησης δεν γνώριζαν το γράμμα του νόμου. Από εκεί και πέρα, τις προάλλες, λίγο έλειψε να αναβληθούν και τα τοπικά πρωταθλήματα της Δράμας για τον ίδιο σκοπό. Βέβαια παρατάθηκε η κάρτα αθλητή. Ξεκινάει όλο όμως το πρόβλημα ότι δεν υπάρχει σωστός προγραμματισμός. Δηλαδή περιμένουμε να φτάσει μέσα Οκτώβρη για να ξέρουμε αν θα πάμε σύμφωνα με την κάρτα αθλητή. Περιμένουμε να φτάσει μέσα Σεπτεμβρίου άμα θα ξέρουμε αν τα γήπεδα της Δράμας έχουν άδεια. Και ρωτάω εγώ τώρα. Μα δεν μιλάμε μόνο για τη Δράμα. Μίλησε τώρα μόνο για τη Δράμα. Τα γήπεδα της Δράμας. Το κακό δεν είναι μόνο στη Δράμα. Είναι για όλους. Για όλους είναι. Μιλάμε για τη Δράμα. Τα γήπεδα της Δράμας, κλειστά ή ανοιχτά, έχουν άδεια? Ξέρουμε αν έχουν άδεια όλα? Όχι. Της Καβάλας, όχι. Εγώ το ξέρω ότι δεν έχουν πάρει παράταση. Έχουν πάρει παράταση. Για ένα χρόνο. Άρα όλα ξεκινάνε από τον προγραμματισμό. Τι, κάθε χρόνο μπορούν παράταση? Κάθε χρόνο μπορούν. Ναι, ρε φίλε, δεν γίνεται. Άρα ξεκινάνε όλα από τον κακό προγραμματισμό. Τι περιμένουμε να περάσει ο Σεπτέμβριος, ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος και μετά? Πρώτα, η κάρτα υγείας του αθλητού ψηφίστηκε από τον Αύγουστο ακόμη. Από τον Αύγουστο ψηφίστηκε τότε. Και βγήκε στην επιφάνεια πριν από 20 μέρες, νομίζω, για να υλοποιηθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται, πραγματικά δεν γίνεται. Άλλο επίσης πρόβλημα, προσωπικά δεδομένα, πράξη συνένεσης και να μου επιτραπεί έκφραση, εγώ τζάμπα και βερσέτα ακούω όλα αυτά, έτσι, στη Δράμα ειδικά, στο site τώρα για Sport Δράμας, δεν τολμάμε καν να γράψουμε τα ονόματα των αθλητών. Γιατί δεν έχουμε πράξει συνένεση. Και άμα το κάνουμε, θα κινδυνεύσουμε και με οτιδήποτε άλλο. Εκτός αν καταβάλουμε κάποιο χρηματικό αντίτιμο, όπου και να πρέπει να το καταβάλουμε. Εντάξει, αυτή ήταν η απόφαση. Εντάξει, αυτή ήταν η απόφαση. Κανένα πρόβλημα. Κανένα πρόβλημμα. Από εκεί και πέρα, αυτό το πράγμα όμως θα έλεγα ότι για μένα αδικεί τον ερασιτέχνη ποδοσφαιριστή, μπασκεμπολίστα, βολεμπολίστα, για να μην καταπιανόμαστε μόνο από το ποδόσφαιρο, γιατί και αυτός περιμένει να δει το όνομά του. Πριν από λίγο σε μια τηλεφωνική επικοινωνία μου λέει: δεν θα μας γράψεις. Πώς και πώς περίμενε να δω το όνομά μου? Τώρα πρέπει να βρεις ψευδόνυμα. Τώρα πρέπει να βρω ψευδόνυμα. Ναι. Να βρω ο Χρήστος, ο Πόντιος, ναι, και παλιά, τα λοιπά. Ναι, όπως παλιά οι ερασιτέχνες βγαίνανε με ψευδόνυμα, ας πούμε ο Αετός του Βορρά ή τέλος πάντων κάτι άλλο, οι ραδιοπειρατές. Ο Αυτοκράτορας. Κάτι, ναι, κάτι, πρέπει, μπράβο, ναι. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνει. Κάιζερ, δηλαδή, θα πρέπει, ναι, να σοβαρευτούμε, έτσι, όταν μιλάμε για ερασιτεχνισμό, μιλάμε καθαρά για παιδιά τα οποία η ανταμοιβή τους δεν είναι ούτε καν έχει μία πρωτοκαλάδα. Έχει ερμηνευτεί λάθος το γράμμα του. Για να κλείσουμε το θέμα, ναι. Λάθος. Όλα είναι το δεν είναι προσωπικό δεδομένο. Ναι. Το επίθετο. Α, μπράβο. Τώρα το μόνο εύκολο είναι να μπούμε και να γράψουμε Χρήστος Καραγιαννίδης. Αλλά προσωπικά εγώ δεν θα κάνω το χατήρι κανενός. Θα πάω με τις αποφάσεις. Αλλά από τη στιγμή έχουμε μπερδέψει κάποια πράγματα στη ζωή μας. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει αυτό. Τελείωσε από εκεί και μετά. Σε οποιαδήποτε διοργάνωση, για να μην είναι. Ή πα βάσει αυτών των αποφάσεων που έχουν πάρει, ή τέλος πάντων
Λες, θέλω να πω με τη δική μου λογική και τελείωσε. Δεν είναι παρεξηγήσιμο, δεν είναι παρεξηγήσιμο. Είναι αποφάσεις που δεν τις παίρνει ένας, τις παίρνουν όλοι. Έτσι δεν είναι? Κανένα πρόβλημα. Όλοι. Κανένα από και μετά δεν μπορεί να δείξει ευθύνες σε όλους. Από τη στιγμή που αποφασίζουν όλοι μαζί, τελείωσε. Δεν μπορεί να πει ότι φταίει αυτό. Το κάθε δέλτα σίγμα. Αυτό ακριβώς. Το κάθε δέλτα σίγμα είναι η πρόκειτη ομάδα και την οργανώτη καθαρτή. Αυτό μπορεί να συμβαίνει στη Δράμα, δεν συμβαίνει στην Καβάλα, δεν συμβαίνει στην Ξάνθη, δεν συμβαίνει στην Κομωτινή, δεν συμβαίνει στην Αλεξανδρούπολη. Συμβαίνει μόνο στη Δράμα. Ωραία, έτσι αποφάσισαν οι κύριοι εκεί, τελείωσε. Εμείς οφείλουμε να το σεβαστούμε. Κανένα πρόβλημα. Τώρα η ιστορία θα δείξει κάποια στιγμή αν όντως η απόφαση ήταν σωστή ή ήταν λάθος. Κάποια στιγμή θα δείξει η ιστορία. Όπως παλιότερα λέγαμε, όταν ακουγόταν κάτι, λέγαμε ο χρόνος θα δείξει και πραγματικά ο χρόνος έδειχνε το ότι αν έγινε κάτι εκείνη την εποχή. Άρα αφήνουμε τον χρόνο να κυλήσει και θα δείξουν ποια ήταν τα σωστά και ποια ήταν τα λάθη. Θα μου πεις τότε θα είναι αργά. Εντάξει. Αλλά ποτέ λέει και ο λαός, καλό αργά παρά ποτέ. Ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι. Απλά θα πρέπει να ξεχωρίζουμε καταστάσεις, πρόσωπα κτλ. Είτε πρόκειται για προσφορές, εγώ πραγματικά, είτε πρόκειται για οτιδήποτε άλλο. Αφού το μιλάμε έτσι, ήθελα δηλαδή να στείλω και όχι ένα μήνυμα. Θα ήθελα να πω στον κύριο Χατζησαρόγλου ότι εγώ προσωπικά δεν έχω την ανάγκη της καλημέρας του, της καληνύχτας του, του χαίρεται, το τι κάνεις. Δεν τη θέλω πραγματικά. Αυτά τα προσποιητά δεν τα θέλω. Αυτά εκεί που εσείς νομίζετε ότι πρέπει, ό,τι περνάνε. Λοιπόν, συνεχίζουμε Γιάννη. Δεν ξέρω πριν να ολοκληρώσεις. Όχι, αυτό για τις γενικές κάρτες που είχαμε. Ωραία. Να πούμε ήταν... Λοιπόν, Σπύρο, πάμε να ξεκινήσουμε. Να ξεκινήσουμε με τις αθλοπαιδιές αυτό το Σαββατοκύριακο και να πάμε στην πρώτη κάρτα που αφορά το handball, όπου εδώ συμμετέχει η ομάδα της Δράμας, να δούμε τα αποτελέσματα της τέταρτης αγωνιστικής. ΠΑΟΚ Πηλαία 37-18, Διομήδης Άργους, Δράμα 86-26-22. Αυτό το παιχνίδι έγινε την Τετάρτη που μας πέρασε, γιατί ο Διομήδης Άργους έχει υποχρεώσεις στην Ευρώπη. Φίλιππος Βέριας, Άρης Νικαίας 29-22, Χάνθ Δούκας 19-32, Ολυμπιακός Φίβος Σικαιών. Ο αγώνας θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου, γιατί ο Ολυμπιακός είχε υποχρεώσεις Σαββατοκύριακο στην Ευρώπη. Και κέρδισε. Βέβαια και κέρδισε. Και η ΑΕΚ με τον Αεροπό Έδεσας 33-22. Αυτά όσον αφορά τα αποτελέσματα και να πάμε στην επόμενη κάρτα, η οποία θα μας δώσει την βαθμολογία με την τέταρτη αγωνιστική. Και έχουμε ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ με 8 βαθμούς, ο Ολυμπιακός με τον Διομήδη Άργους από 6 βαθμούς, ο Ολυμπιακός έχει και τον αγώνα λιγότερο με τον Φίβο Σικαιών, Δούκας και Φίλιππος Βέριας 4 βαθμοί, Δράμα 86-3, Αεροπός Έδεσας, Πηλαία, Άρης Νικαίας 2 και οι δύο ομάδες που πέφτουν, που θα πέσουν μάλλον, γιατί θα γίνουν τα play-out οι 4 τελευταίες ομάδες, αλλά εδώ με το κόκκινο δείχνουμε ότι θα πέσουν δύο ομάδες. Ναι. Φίβος Σικαιών 1 βαθμό και η Χάνθα ακόμη δεν έχει πάρει βαθμό. Και να πάμε στην επόμενη κάρτα, η οποία μας δείχνει την επόμενη αγωνιστική και η οποία θα γίνει στις 11, στις 3 Ενδεκάτου. Γιατί έχει υποχρεώσεις η Εθνική. Έχουμε τη διακοπή επομένως αυτήν την στο handball. Και έχουμε την Πηλαία με τον Φίλιππο Βέριας, ο Δούκας με τον ΠΑΟΚ, Αεροπός Έδεσας με τη Χάνθ, Φίβος Σικαιών ΑΕΚ, Δράμα 86 με τον Ολυμπιακό. Ένα καλό παιχνίδι και καλούνται όλοι οι φίλαθλοι της Δράμας να πάνε να βοηθήσουν την ομάδα και να παρακολουθήσουν έναν καλό αγώνα. Με τον πρωτοπόρο θα λέγαμε. Σίγουρα θα υπάρχει και μετάδοση από την ΕΡΤ σίγουρα. Σίγουρα, γιατί αυτά τα παιχνίδια επιλέγονται από τα κανάλια. Και Άρης Νικαίας, Διομήδης Άργους. Αυτά όσον αφορά το handball και να πάμε στο βόλεϊ γυναικών στην Α2 κατηγορία. Είχαμε την δεύτερη αγωνιστική όπου συμμετέχουν οι δύο ομάδες εδώ της Καβάλας και το Γυμναστικό Σύλλογος Δράμας καθώς και η Νίκη Αλεξανδρούπολης. Να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Για το βόλεϊ της Α2 γυναικών. Πρωταθλητές Πεύκων, Ασκληπιός Τρικάλων 3-0. Ναύαρχος Βότσης, Ελπίδα 3-0. Γιάννενα Λάρισα 3-0.
Σταυρούπολη, αθλητικός όμελος Καβάλας 2-3. Να το δίποντο εκτός έδρας για την ομάδα της Καβάλας, η οποία πέρυσι να πούμε ότι έπαιξε στα play out για τον υποβιβασμό και φέτος ήδη είναι πάνω και όπως είπα, όπως ρώτησα, βέβαια όχι, δεν έχει την ομάδα εν σχέση με το Σάλους για την πρωτιά, όπως πείραξα κάποιον από τους... την ομάδα. Της ομάδας, λέω μήπως πάτε για πρωτάθλημα, γιατί κάναν και, κάναν και νίκη, καθαρή νίκη με την προηγούμενη εβδομάδα και να συνεχίσουμε και τα υπόλοιπα αποτελέσματα στην κάρτα. Λαγκαδάς Αλεξανδρούπολη, νίκη Αλεξανδρούπολης 0-3, Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας Νέα Γενιά 1-3 και η Αλασσόνα είχε το ρεπό. Ο Γυμναστικός Δράμας μόνο στο τρίτο σετ αντέδρασε και το οποίο πήρε, η Νέα Γενιά είχε καλή ομάδα, στο τρίτο άλλαξε μερικές παίχτριες να τις δοκιμάσει και εκεί έχασε αυτό το σετ. Βέβαια, τα συμπεράσματα βγήκαν για τις ομάδες εδώ της περιφέρειάς μας. Ήδη θα πάμε για την επόμενη αγωνιστική. Να δούμε τώρα την βαθμολογία μετά την δεύτερη αγωνιστική. Νίκη Αλεξανδρούπολης, πρωταθλητές Πεύκων, Ναύαρχος Βότσης έχουν από 6 βαθμούς. Να ο αθλητικός όμιλος Καβάλας με 5 βαθμούς στον ένα πόντο διαφορά. Νέα Γενεά 3 βαθμούς, τα Γιάννενα 3, Ελπίδα Αμπελοκήπων 3, όσες και η Λάρισα. Σταυρούπολη 1 και ακόμη βαθμό δεν πήραν. Η Ελασσόνα, ο Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας, τα Τρίκαλα και ο Λαγκαδάς. Να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Στην επόμενη αγωνιστική έχουμε τα παιχνίδια Ελπίδα Αμπελοκήπων πρωταθλητές Πεύκων, Λάρισα Ναύαρχος Βότσης, αθλητικός όμελος Καβάλας Γιάννενα, να εδώ ευκαιρία για τους καβαλιώτες να πάνε να ενισχύσουν την ομάδα με τα Γιάννενα και οπωσδήποτε χρειάζονται τη βοήθεια. Νίκη Αλεξανδρούπολη Σταυρούπολη, ένα εύκολο παιχνίδι για την νίκη. Νέα Γενιά Ελασσόνα, Ασκληπιός Τρικάλων, Γυμναστικός Σύλλογος Δράμας μεταξύ δύο εισάξιων ομάδων θα πάει να παλέψει ό,τι μπορέσει να πάρει ο γυμναστικός και ο Λαγκαδάς έχει το ρεπό του. Αυτά και με την Α2 βόλεϊ γυναικών. Να πάμε τώρα και στην Α2 μπάσκετ, όπου θα εδώ μας ενδιαφέρει η Καβάλα, Energian Καβάλα, η ομάδα η οποία κέρδισε μια παλιά ιστορία, μια παλιά, θα λέγαμε, μεγάλης ιστορίας ομάδα, που έβγαλε και το Σταυρόπουλο και άλλους, τον Απόλλωνα Πάτρας. Πέντουι. Και έχουμε τη νίκη της Καβάλας επί του Απόλλωνα Πάτρας. Να δούμε τα αποτελέσματα. Τρικούπης με το Πευκοχώρι. Το Πευκοχώρι που πήρε, είπαμε, το εισιτήριο για την Α2. 72-48. Ιωνικός Νικέας Καστοριά 72-62. Καβάλα Απόλλων Πάτρας 96-74. Μεγάλο και αυτό το σκορ. Με έχοντας τον Ναούμι με 18 πόντους και τον Καμάρα με 16 πόντους από τους πρώτες σκόρερ. Κόρυβος Μαρούση 86-72. Ηρακλής Καρδίτσας Καρδίτσα 79-68. Ιπποκράτης Ψυχικό 85-83. Διαγόρας Εθνικός 86-60. Και Ερμής Αγιάς Λαρίσης Αμίντας 75-74. Να πάμε τώρα να δούμε και την βαθμολογία. Η βαθμολογία της Α2 στο μπάσκετ. Με 4 βαθμούς, Διαγόρας, Ηρακλής, Ιπποκράτης και Ιωνικός Νικέας. Με 3 βαθμούς, Τρικούπης, Κόρυβος, Καβάλα, Μαρούση, Ερμής, Καστοριά, Καρδίτσα και το Πευκοχώρι και 2 βαθμούς, δηλαδή χωρίς νίκη, είναι ο Αμίντας, το Ψυχικό, ο Απόλλωνας Πάτρας και ο Εθνικός. Ο άλλοτε κρατιός Απόλλων Πάτρας, έτσι. Ο Απόλλων Πάτρας, βέβαια. Να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Επόμενη αγωνιστική, όπου θα δούμε
το Πευκοχώρι να υποδέχεται τον Ιωνικό Νικαίας. Η ομάδα της Καβάλας θα ταξιδέψει για την Καστοριά. Εύκολο παιχνίδι για την Καβάλα. Απόλλων Πάτρας Κόρυβος, Μαρούσι Ηρακλής, Καρδίτσα Ιπποκράτης, Ψυχικό Διαγόρας Εθνικός Αμίντας και Ερμής Χαρίλαος Τρικούμπης. Αυτά όσον αφορά με το μπάσκετ της Α2 και με την ομάδα της Καβάλας που μας ενδιαφέρει. Βέβαια, βλέποντας τώρα όλες αυτές τις ομάδες. Παλιές δόξες. Ο Κόρυβος δεν έπαιζε πέρσι. Ο Κόρυβος, ναι, αλλά βλέπεις αυτές τις ομάδες και λες τώρα δεν χωράει ο καόδο εδώ μέσα. Σε αυτές τις ομάδες. Τώρα δηλαδή, έβλεπα την άλλη τη Δόξα Δριοπή, πώς τη λένε. Είναι η ομάδα από τη Σύφνο. Εκείνο το νησάκι, το μικρό. Το οποίο όμως έχει πάρει την έδρα από τη Σύφνο, γιατί στη Σύφνο δεν υπάρχει καν γυμναστήριο κλειστό και παίζουν στο γυμναστήριο του Χολαργού, του Χαλανδρίου, κάπου παίζουν τέλος πάντων. Πολλές ομάδες από νησιά έχουν έδρες στην Αθήνα. Έτσι, και στο βόλεϊ το ίδιο γίνεται. Το Σαββατοκύριακο ένιωσα τόσο συγκινημένος που είδα το κλειστό της Λίμνου που έζησα 2 χρόνια εκεί. Το είδα γεμάτο, το θυμάμαι πώς τα άφησα πριν 10 χρόνια. Ήταν ένα, θα λέγαμε, έρημο γυμναστήριο. Βέβαια, βρέθηκε ένας άνθρωπος, ο κύριος Μπάμπρας. Και ο Αετός. Του βόλεϊ. Α, ο Αετός του βόλεϊ, φυσικά ο μεγάλος Νίκος Σαμαράς. Έτσι, και βγάλανε το νησί πριν από 10 χρόνια στη Λίμνο. Θα λέγαμε ότι δεν είχε τόσο άνθηση στον αθλητισμό. Τώρα, βέβαια, βρέθηκε και ο κύριος Μπάμπρας, αν δεν κάνω λάθος το όνομά του, ομογενής από την Ουκρανία, λιμνιώτης στην καταγωγή. Εξαγόρασε το αφημί του Φάρου Κερατσινίου και πήγε την ομάδα στο νησί το Σαββατοκύριακο στο νησί. Και το λέω νησί γιατί έζησα και δέθηκα με το νησί. Ήταν γεμάτο από σχεδόν 2.500, πόσοι ήταν ομοιόμορφα ντυμένους λιμνιώτες. Η ομάδα νίκησε με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά τον Πανιόνιο και πραγματικά είναι από τα γεγονότα που σου μένουν, γιατί βλέπεις την άνθηση ενός τόπου, πώς τον άφησες και πώς συνεχίζει να. Την άνθηση στο ποδόσφαιρο. Και εκεί κάτι δεν πρέπει να είναι. Κάτι που το ζεις και το βλέπεις να προοδεύει. Δηλαδή, εγώ που έζησα σε εκείνο το μέρος 2 χρόνια, θυμάμαι πως το άφησα και βλέπω την άνθηση του αθλητισμού. Και επειδή ίσως μας βλέπουν και στη Λίμνο, βέβαια, να μην παραγκονίζουν το βόλεϊ. Το βόλεϊ του μεγάλου Νίκου Σαμαρά από του μπάσκετ, έτσι. Γιατί εκείνο ξεκίνησε και ο Νίκος ο Σαμαράς το ξεκίνησε ειδικά με τον αθλητισμό εκεί κάτω. Και αυτό είναι. Περισσότερο καλό είναι για τα μικρά παιδιά που είχαν είδωλα. Την ευκαιρία το να βρουν τον μεγαλύτερο βολεϊμπολίστα από κοντά. Το ίδιο ας ξεκινήσουν και για το μπάσκετ που θα βλέπουν αυτές τις μορφές να παίζουν μπάσκετ σε αυτήν την κατηγορία. Να δούμε και μια κάρτα του τοπικού βόλεϊ που θα ξεκινήσει τώρα η πρώτη αγωνιστική. Να δούμε την κάρτα, βέβαια εδώ είναι ο όμιλος, ο δικός μας, ο όμιλος της Δύσης, είναι μικρός, δεν υπάρχουν πολλές ομάδες. Να δούμε την κάρτα με την πρώτη αγωνιστική για το βόλεϊ γυναικών. Η Κομωτινή με τον Ερμογέννη Ξάνθης, η Άρτεμις Σερών με τον Αμυγδαλιώνα και η Αιγαία Δράμας έχει το ρεπό. Δηλαδή, μόνο 5 ομάδες. Μόνο 5 ομάδες είναι. Και θα παίζουν κάθε μήνα ή... Θα παίζουν... Όχι. Μια φορά το δίνω. Κάθε δεύτερη εβδομάδα. Κάθε 15 μέρες. Κάθε 15 μέρες. Είναι δύσκολα τα πράγματα στον αθλητισμό, Γιάννη. Είναι δύσκολα τώρα. Έχουν και τα play-off μετά. Θα παίξουν και με τον άλλο όμιλο και ο νικητής θα πάει να παίξει μετά play-off για να ανέβει κατηγορία. Όπως έγινε πέρυσι με τον γυμναστικό, ο οποίος ανέβηκε τελικά κατηγορία. Και συνεχίζουμε τώρα να πάμε και στην Β' εθνική κατηγορία του μπάσκετ, όπου εδώ συμμετέχει η Ελευθερούπολη, ο Γάμα Σίγμα Ελευθερούπολης. Δεν κατάφερε να κρατήσει τη νίκη της πρώτης αγωνιστικής εδώ μέσα στην έδρα μας, που πρέπει εδώ να είναι το όπλο. Και όπως είπε και ο Βασίλης Ομουλάκης, δεν πρέπει να χάνονται μέσα στην έδρα παιχνίδια. Αν δεν κάνω λάθος, η Χάμ μπήκε από το παράθυρο. Βέβαια. Γιατί δεν κατέβηκε η. Γιατί δεν κατέβηκε η Χαλκιδική, η ομάδα της Χαλκιδικής, η δεύτερη, ο Πολύγυρος. Ναι. Λοιπόν, και έχουμε Ελευθερούπολη Χάνθ 69-72. Να ήταν μέσα στην έδρα της η Ελευθερούπολη. Άρα σβήστηκε εκτός έδρας Νίκη Μάνη. Ανατόλια Γέφυρα 76-60. Ερμής Λαγκαδά Φίλιππος Βέρειας 79-71.
Χαλκιδόνα Αγρίνιο 65-67, Έσπερος Λαμίας Φάρσαλα 86-55, Στρατόνη Δόξα Πεύκων 56-63, Φέακας Κέρκυρας Νίκη Βόλου 78-77, Ίκαρης Σερών Μακεδονικός 81-65. Να πάμε να δούμε και την βαθμολογία της Β' Εθνικής Κατηγορίας, όπου είπαμε μας ενδιαφέρει η Ελευθερούπολη και η Ίκαρης Σερών, εδώ είναι της περιφερειάς και αυτή. Ανατόλια, Δόξα Πεύκων, Ίκαρης Σερών, Αγρίνιο και Φέακας Κέρκυρας 4 βαθμούς, έχουν το απόλυτο. 3 βαθμούς, ο Έσπερος Λαμίας, η Ελευθερούπολη, η Νίκη Βόλου, ο Ερμής Λαγκαδά, η Χαντ, τα Φάρσαλα και χωρίς νίκη είναι η Χαλκιδόνα, το Στρατόνι, ο Μακεδονικός, ο Φίλιππος Βέρειας και η Γέφυρα. Κοίτα τώρα κάτι ομάδες δηλαδή που είναι στην Β' Εθνική. Ποια Φάρσαλα ρε Γιάννη. Και δεν είναι ο Καόβας. Δυστυχώς. Αυτό ήταν επιλογή μας. Έχω μείνει με τον Καό, δηλαδή. Ήταν επιλογή, ήταν επιλογή τέτοια. Είχαμε καλή ομάδα γέφυρα... και δεν οφειλόταν πουθενά ούτε στους παίκτες. Οι αλλά... κακές επιλογές λοιπόν. Είναι οι κακές επιλογές. Δυστυχώς. Για τον Καό. Ποιες κακές επιλογές. Αποφασίζω αποφασίζω εκτελώς. Τη στιγμή που ήταν μαγαζί κάποιου, ό,τι θέλει κάνει. Δεν αποφασίζω και εκτελώς. Να μην το παίρνουμε και τόσο συναισθηματικά. Συναισθηματικά το παίρνουμε. Τώρα θα ακούσεις τον Νίκο τον Γρηγορία, τον προπονητή του Γκάου τώρα, να λέει αν δεν υπάρχει, αν δεν ενωθούμε, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Σωστά. Δηλαδή τώρα βλέπεις τώρα, υπάρχει Απόλλων, υπάρχει Τιτάνες, υπάρχει Καώδη, άλλο σωματείο υπάρχει. Αλλά δεν υπάρχει προσοχή. Δεν υπάρχει προσοχή. Υπάρχει ο Βόλακας. Αν δεν ενωθούν όλοι. Και άλλο σε τα θέμα, θέμα παραγόντων, λέω έτσι. Και σε θέμα παραγόντων. Αν δεν ενωθούν, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έλα, προχθές έκανες παράπονο Σπύρο ότι δεν έβρισκε γυμναστήριο. Καλά αυτά. Έτσι. Όλα αυτά από την Ένωση εξαρτώνται. Πρέπει ακόμα και τα χωριά μας που έχουν τις ομάδες. Πρέπει να τον υποστηρίξεις. Προσοτσάνη, είτε. Για να τον υποστηρίξω, Γιάννη, δεν τον υποστηρίζω. Ναι. Πηγαίνω στο γήπεδο και φωνάζω για την ομάδα. Πρέπει να βγει, πρέπει να βγει μεγάλη σωματεία. Ομάδα μπροστά που είναι ο Καώδη μεγάλη ομάδα για τον μπάσκετ και δράμα, έτσι. Βέβαια. Πρέπει να βγει και να ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Για να γίνει μια σωστή αρχή. Αλλιώς τι, έτσι. Θα έχουμε μια ομάδα Α και Σαμάθ, μια Β, άντε το πολύ να ανέβουμε Α2. Το πολύ. Τέλος πάντων, συνεχίζουμε Γιάννη. Αν φτάσουμε Α2 θα είναι καλά. Ναι. Ναι, γιατί όταν εύκολο είναι να χαλάσεις μια ομάδα. Ναι. Δύσκολο, δύσκολο είναι να το κτίσεις. Θέλει πολλά χρόνια. Να πάμε να δούμε τώρα και την επόμενη αγωνιστική για την Β' Εθνική Κατηγορία. Χάνθ Ανατόλια, Γέφυρα Ερμής Λαγκαδά, Φίλιππος Βέρειας, Προποντίδα Χαλκιδόνας, Αγρίνιο Έσπερος, Φάρσαλα Στρατόνι, Δόξα Πεύκων Φέακας Κέρκυρας, Νίκη Βόλου Μακεδονικός και Ίκαρης Σερών Ελευθερούπολη είναι το μεγάλο ντέρμπι εδώ της περιοχής μας. Αυτά και με το μπάσκετ της Β' Εθνικής Κατηγορίας και να πάμε τώρα στα τοπικά μας, Κασαμάς. Είναι Κασαμάς, όπου εδώ είχαμε τα αποτελέσματα. Να δούμε τα αποτελέσματα της Κασαμάθ του δυτικού ομίλου που λέμε εδώ της περιφέρειάς μας που παίζουν οι δικές μας οι ομάδες. Τρένο πάμε. Ο Καώδη, για τον Καώδη μιλάς. Που παίζει ο Καώδη για την Προσοτσάνη τώρα. Τώρα μιλάει για την Προσοτσάνη. Και για τον Καώδη. Για την Προσοτσάνη. Ο Καώδη είναι μεγάλη αγάπη. Πήρε και την νίκη προχθές. Αρχίζει να ανεβαίνει βέβαια. Έτσι. Εδώ έχουμε και μια διαφορά, Σπύρο. Εγώ ακόμη στις κάρτες έχω βάλει ότι ο αγώνας χάθηκε μέχρι να τελεσυνδικήσει. Όπως θα δούμε και στον άλλο όμιλο, εκεί γίνεται χαμός από την αφαίρεση των βαθμών. Ο όμιλος από την Ξάνθη και πάνω είναι από πολύ δύσκολος. Από την Ανατολή είναι και δύσκολος, αλλά γιατί έτσι τώρα τις ονομάσαν, Ανατολή και Δύση. Ο όμιλος της Ανατολής έχει πάρα πολλά... Μείον. NBA. Να δούμε... NBA, Δύση και Ανατολή πάμε. Ναι, έτσι ακριβώς. Να δούμε τώρα την κάρτα με τα αποτελέσματα του δικού μας ομίλου. Ηράκλεια Προσοτσάνη, 64-67. Τρεις πόντους διαφορά αφού έληξε ισόπαλο. Το team της Προσοτσάνης ήταν στο κρακτήδι, να ξέρεις. 58-58 η διάρκεια του κανονικού αγώνα. Κέρογλου, Σαμαράς και λοιποί. Σιδηρόκαστρο. Πανσεραϊκός 48-73, Σέρες Παγκαίο 89-30,
Ορφέας Νέου Σκοπού, Κρινίδες 20-0, οι Κρινίδες αποχώρησαν. ΚΑΟΔ, Δοξάτο, 74-67. Δεν το περίμενε. Εδώ θα δούμε. Το αποτέλεσμα. Δεν το περίμενε. Το... Κοίταξε το Δοξάτο, μέχρι το... και το τρίτο δεκάλεπτο ήταν μπροστά με... Έφτασε και σε διψήφιο αριθμό 15 πόντους μπροστά το Δοξάτο. Με παραξενεύει που ξέρεις από μπάσκετ. Και που παρακολουθείς τον έστειλα να το παρακολουθείς. Αυτό με παραξενεύει τρελά. Μ' άρεσε πάρα πολύ το πάθος που είχαν οι αθλητές του Δοξάτου. Δηλαδή δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο ΚΑΟΔ. Να μην είμαι εκεί να σε φωτογραφίσω που είναι δυσκολός. Δόξα Βόλακα, Τιτάνες Δράμας, 70-95. Γεμάτο παιχνίδι. Και ρεπό είχε ο Αστέρας. Εδώ βέβαια θα αλλάξουμε τον, στις καρτέλες Σπύρο. Ο Απόλλων Δράμας, από την αρχή τον βγάλαν και στην, στον προγραμματισμό δεν τον συμπεριλαμβάνουν καθόλου. Έγινε ο νέος προγραμματισμός. Και τον έχουν ήδη αφαιρέσει από την αρχή. Βέβαια, ευκαιρία να το δώσεις, Γιάννη, να μου επιτρέψεις να ευχαριστήσω την ομάδα της Ηράκλειας. Άψογη φιλοξενία των παιδιών. Κακό παιχνίδι, κακοί διαιτητές για ακόμα μια φορά. Έχουν παράπονα. Ας μην σταματάμε το... στους διαιτητές. Εντάξει, να τα λέμε γιατί έχω και το ρεπορτάζ που μου έστειλαν τα παιδιά της ομάδας ότι ήταν κακό παιχνίδι, κακοί και οι διαιτητές. Είχαν παράπονα και οι δύο ομάδες από τους διαιτητές. Αλλά ήταν άψογη φιλοξενία των παιδιών της Ηράκλειας. Την οποία και θα τα αποδώσουμε στο δεύτερο γύρο. Να πάμε να δούμε και τη βαθμολογία τώρα του ομίλου της Ανατολής. Πανσεραϊκός, Αστέρας Καβάλας, ΚΑΟΔ 6, Τιτάνες 5, Ορφέας Νέου Σκοπού 5, Προσοτσάνη 4, Ηράκλεια Σερών 4, Σιδηρόκαστρο 4, Δοξάτο 4, Σέρες 3, Παγκαίο 3, Βόλακας 2 και οι Μακεδόνες Κρινίδων, είπαμε, αποχωρήσαν και αυτοί. Και η επόμενη αγωνιστική, Πανσεραϊκός Ηράκλεια, Παγκαίο Ρούπελ, Κρινίδες Σέρες θα είναι το 0-20, Δοξάτο Ορφέας Νέου Σκοπού, Τιτάνες Δράμας ΚΑΟΔ, Βόλακας Αστέρας Καβάλας. Είναι ντέρμπι το Τιτάνες ΚΑΟΔ τώρα. Θα φανεί. Όχι. Αυτό είναι, θα μια, δείξει. Είναι μια συνάντηση. Κοίταξε, αδελφική, είναι... ρε παιδί. Όχι, δεν υπάρχει αδελφική στα παιχνίδια επάνω, όχι. Α, ναι. Είναι παιχνίδια... ενισχυμένοι οι Τιτάνες. Ο ΚΑΟΔ είναι το όνομα που είναι ο ΚΑΟΔ. Βέβαια και το έχει πάρα πολύ δυνατό τεστ στην Προσοτσάνη μετά από την, αυτή την αγωνιστική. Έρχεται εδώ στην Καβάλα για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα Καβάλας. Η ομάδα του, του Αστέρα που φέτος μεταπίδησε από την Ανατολή στη Δύση. Mm-hmm. Και θα είναι ένα crash test, πιστεύω, για τα παιδιά του coach, του κ. Ελευθεριάδη. Για να ισοβαθμιστούν και οι ομάδες περισσότερο. Ναι. Εντάξει, θα μας ενημερώσει την ημέρα, την ώρα. 27 του μηνός. Λίγο πριν την εθνική εορτή, δηλαδή. Είναι έτοιμο από εδώ για παρέλαση κατευθείαν. Ωραία. Να πάμε να δούμε τώρα, Χρήστο, ήσουν στον Ήμουνάκι, πραγματικά. Πραγματικά, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ το παιχνίδι των αθλητών του Δοξάτου. Δυσκόλυψαν πάρα πολύ. Σου είπα, μέχρι και το τρίτο δεκάλεπτο η ομάδα του Δοξάτου ήταν μπροστά ακόμα και με διψίο. 15 πόντους διαφορά υπήρχε. Πώς αποφάσισες να πας και μάλιστα τον έστειλα εγώ, γιατί από πολλά παιδιά είχαν παράπονο, λέει, καμιά φορά δεν θα δούμε και τον εαυτό μας εκεί μέσα, κανένα παιχνίδι να δούμε. Χάρη στα και έτσι τρίπου, προσπαθώ. Ναι. Δεν μιλάω γιατί. Προς τα τέλη του τρίτου δεκαλέπτου, χάρη σε 3 συνεχόμενα τρίποντα που πέτυχε ο αθλητής του ΚΑΟΔ, κατάφερε και πήρε μπρος, θα έλεγα, η μηχανή του ΚΑΟΔ και. Λίγο πριν το φινάλε, στην αρχή, ναι, και στην αρχή του τετάρτου δεκαλέπτου, πέρασε μπροστά ο ΚΑΟΔ ένα πόντο. Ήρθε και η κούραση μετά του Δοξάτου και ήρθε και το αποτέλεσμα, βέβαια. Πάμε να δούμε. Στιγμιότυπα. Μετά θα δούμε τα αποτελέσματα του ομίλου, Σάβα. Να δούμε πρώτα το βίντεο με το... Εντάξει, ζωντανή κουβή μας, τι γίνονται αυτά. Κανένα πρόβλημα. Το βιντεοκαρτίδι για το πρωτάθλημα νέων Ικασαμάς. Ο Απόλλων Δράμας δοξένησε την ομάδα της Ελευθερούπολης. Ένα παιχνίδι που σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Απόλλων Δράμας είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα.
Για το πρωτάθλημα η Κασαμάθα στο γήπεδο Κρατίδη έγινε ένας ενδιαφέροντας αγώνας ανάμεσα στον Καόδ και στο Δοξάτο. Η ομάδα του Δοξάτου που παιχνιδίασε ευχάριστα θα έλεγα τον Καόδ, μια και στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού ήταν μπροστά στο σκορ. Συγκεκριμένα στο δεύτερο δεκάλεπτο το Δοξάτου ήταν μπροστά με 33-39, ενώ στα μέσα του τρίτου δεκαλέπτου η διαφορά αυξήθηκε σε διψήφιο αριθμό. Η αντεπίθεση για τον Καόδ ήρθε προς το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου και του τετάρτου δεκαλέπτου. Η διαφορά λίγο πριν το φινάλι του τρίτου δεκαλέπτου μειώθηκε πάρα πολύ. Συγκεκριμένα ο Καόδ να παίρνει το προβάδισμα με ένα πόντο διαφορά στο 56-55 και το τέλος του τρίτου δεκαλέπτου να βρίσκεται τον Καόδ να προηγείται με 58-56. Στα 3 λεπτά και 36 δεύτερα πριν το τέλος του παιχνιδιού η ομάδα του Καόδ είχε προβάδισμα και πάλι ενός πόντου, ενώ το Δοξάτο φάνηκε να επηρεάζεται από τα λάθη αλλά και από την κούραση των αθλητών. Έτσι το τελικό αποτέλεσμα έμεινε να είναι νικηφόρο για την ομάδα του Καόδ με 66-60. Σημαντική και πολύ καλή παρουσία των αθλητών του Δοξάτου σε ένα παιχνίδι που έμοιαζε ρουτίνα, για μάλλον ξεκίνησε να είναι ρουτίνα, σαν ρουτίνα για τον Καόδ, ωστόσο όμως δυσκολεύτηκε πάρα πολύ για το τελικό αποτέλεσμα. Το αρνητικό βέβαια ήταν ένα επεισόδιο που υπήρξε ανάμεσα σε φύλαθρο που ήταν στην κερκίδα του αθλητικού κέντρου Κρατίδη με το διαιτητικό δίδυμο. Η ανάγκασε τον διαιτή να ζητήσει την αποχώρηση του φυλάθλου από το γήπεδο για να συνεχίσει το παιχνίδι. Παίξαμε ένα παιχνίδι πολύ αδιάφοροι, παρουσιαστήκαμε πολύ κακοί. Νομίζαμε το παιχνίδι θα το κερδίσουμε γιατί μπήκαμε στο γήπεδο, αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πράγματα είναι απλά. Παίζεις, κερδίζεις. Κάναμε μια προσπάθεια 5 λεπτά και κερδίσαμε ένα μάτς το οποίο ήταν από την αρχή προδιαγεγραμμένο ότι θα κερδίσουμε. Είναι κρίμα να μπαίνουμε σε τα λίγα παιχνίδια που κάνουμε και να μπαίνουμε τόσο απροετοίμαστοι και ότι κάτι θα μας δώσουν οι αντίπαλοι. Εντάξει, συγχαρητήρια στο Δοξάτο για την προσπάθεια που κάνει. Εγώ χαίρομαι το Δοξάτο που έχει παίκτες και κατεβάζει ομάδες. Εμείς θέλουμε πολλή δουλειά. Θέλουμε να προσπαθήσουμε πολύ στη συγκέντρωση και στο στόχο. Είμαστε λίγο εκτός. Δεν βλέπουμε καλά τα πράγματα. Τα βλέπουμε πολύ ότι είναι πολύ μακριά, με αποτέλεσμα να μην παίζουμε καθόλου καλά. Την επόμενη αγωνιστική πιστεύουμε να είμαστε καλύτεροι. Μερικές φορές συμβαίνουν κάποια πράγματα. Κάποιοι θέλουν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, κάποιοι θέλουν να κερδίσουν. Εντάξει, όλοι θέλουμε να κερδίσουμε. Το θέμα είναι να λέμε πράγματα, εντάξει, και να μην θίγουμε την προσπάθεια των άλλων ομάδων. Έτσι. Εντάξει, αυτό είναι το τέτοιο. Και αυτό ήταν εμένα η αντίρρησή μου. Όταν είπανε κάτι για την ομάδα μου, ναι, έπρεπε να απαντήσω. Και γι' αυτό απάντησα. Και πέρα δεν έχω τίποτα με τα παιδιά και ξαναλέω ότι καλά έχουν και κάνουν μια ομάδα και προσπαθούν. Και συγχαρητήρια και στο Δοξάτο για αυτή την προσπάθεια που έκανε. Νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε πολύ για να γίνει αυτό. Τα πράγματα είναι δύσκολα βασικά στο κομμάτι των παιχτών που έχουν διασπαστεί σε πολλές ομάδες. Τώρα στη Δράμα έχουμε 6 ομάδες. Άμα πούμε ότι υπάρχει και μια ομάδα σε μίνι κατηγορία, μπορεί να έχουμε και 7 ομάδες. Είναι πολύ δύσκολες. Πρέπει να ενώνονται οι ομάδες. Όταν ενώθηκε ο Κάοβ με τις άλλες ομάδες, με τους Τιτάνες, με τις ομάδες που ήταν. Είχαν παραγωγή, τότε μπορούσαμε και ανεβήκαμε επίπεδο. Φυσικά όλα αυτά έχουν σχέση και με το παραγωγικό. Εντάξει, οι παράγοντες μας προσπαθούν πάρα πολύ
τα λίγα μέσα που έχουν μείνει στη Δράμα, για όλα αυτά εδώ που ξέρουμε για τη Δράμα, και νομίζω ότι η προσπάθειά τους είναι πάρα πολύ καλή. Νομίζω χρόνο με το χρόνο θα οριμάζει αυτό το θέμα και θα μπορέσουμε να πάμε και σε άλλη κατηγορία. Έγινε αρκετά καλό παιχνίδι. Η ομάδα μας ξεπέρασε τις δυνατότητές της και μπόρεσε να χτυπήσει το μάτς, το καόντ που ήταν το φαβορί. Ιδρυθήκαμε στο τέλος, αλλά κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση και κέρδισε δίκαια ο ΚΑΟΤ. Για την παρέα και τον μπάσκετ που παίζουμε, που έχουμε μαζευτεί και είναι όλοι μεγάλης ηλικίας αρκετά, κάνουμε μια καλή προσπάθεια και ως τώρα πηγαίνουμε πολύ καλά. Κυρίως στο πάθος είναι κανένα δύο παίκτες που είναι λίγο ευέξαπτοι. Οπότε κάπου έρχονται και τέτοια ξεσπάσματα, να το πω. Ό,τι καλύτερο, δηλαδή να συνεχίσουμε έτσι παρέα, να είμαστε ίδιοι και ό,τι καλύτερο μπορέσουμε παρακάτω να κάνουμε. Ωραία. Η εικόνα του Μαζαράκη. Ναι. Εγώ να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον Νίκο τον Γκουργοριάδη, που συνεργαστήκαμε πέρσι, πραγματικά ένας πολύ καλός άνθρωπος. Και το είπε και ο Νίκος. Και είναι κεφάλαιο για την ομάδα. Το είπε και ο Νίκος, ότι αν δεν ενωθούμε όλοι μαζί για να τρέξουμε κάποια πράγματα στον χώρο του μπάσκετ της Δράμας, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Έτσι ακριβώς. Δηλαδή, ακόμα και στον χώρο του παράγοντες, ακόμα και οι παράγοντες έχουν σκορπιστεί και αν δεν ενωθούν οι παράγοντες, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Γι' αυτό πρέπει να γίνει μια τέτοια κίνηση. Πάλι μπροστά ρίσκο να είναι ο ΚΑΟΤ και από εκεί και μετά να ακολουθήσουν όλοι οι υπόλοιποι. Ξέρετε ότι στα κλειστά γήπεδα, όταν δεν έχει και πολύ κόσμο, όταν φωνάζει ένας, ακούγεται εκείνος ο αντίλαλος και καταλαβαίνετε τώρα το τι γίνεται. Γι' αυτό καλό θα είναι όσο μπορείτε κόσμια. Έτσι. Κόσμια, γιατί ακούγονται τα πάντα. Ναι. Ακούγονται τα πάντα. Έτσι. Και δεν επιτρέπεται το. Είναι αμαρτία δηλαδή να γίνουν τέτοια. Να βλέπουμε τέτοια φαινόμενα στα γήπεδα, στα κλειστά γήπεδα. Το ίδιο συμβαίνει και όταν είναι γεμάτα. Εκεί καλύπτονται. Γιατί λέει ο ένας, λέει ο άλλος. Εκεί καλύπτουν τα μέσα και δεν ακούει η κάμερα τίποτε. Ας πάω, εκεί καλύπτονται. Αλλά όταν έχει λίγο κόσμο, ακούγεται και ο αντίλαλος τέλος πάντων και γίνεται ένας χάμος. Λοιπόν, πάμε Απόλλων. Να δούμε και το άλλο βιντεάκι. Ετοιμάσαι ένα βιντεάκι του... ακόμη. Απόλλων... Θα σε βάλω καλά μέσα Απόλλων στα γήπεδα. Απόλλων Δράμας μαζί με την Ελευθερούπολη. Εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ από το ταλέντο που έχει αυτή είναι η ομάδα. Αναπτυξιακά τμήματα. Εντυπωσιάστηκα πάρα το πολύ. Ίδιο. Σε βλέπω να αφήνεις τα ανοιχτά. Όχι, εντυπωσιάστηκα πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολύ ταλέντο. Πάρα πολύ ταλέντο. Η Ελλάδα έχει ταλέντο. Και βλέπω ότι κάνει πολύ καλή δουλειά ο Ραδής ο Θεοδωρίδης. Ο Ραδής. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και βλέπω ότι τα παιδιά είναι φανατισμένα σε αυτό που κάνουν. Και εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή να κάνεις κάτι, να το γουστάρεις που λέμε. Και τις άλλες ακαδημίες. Να δεις και τις άλλες αργότερα, να δεις ότι... Ναι, η ουσία είναι αυτά τα ταλέντα, ναι. Αυτά τα ταλέντα, ναι. Αυτά τα ταλέντα της Ελευθερούπολης, της Καβάλας, της Δράμας, Σερών, τέλος πάντων. Πού θα καταλήξουν. Θα γίνει όπως το ποδόσφαιρο, θα παίξουν μέχρι τα 12, 13, 14 και μετά άντε για εξαφανιζόμαστε. Έτσι θα γίνει. Πρέπει να γίνει κάτι. Πρέπει να μαζευτούν και να δώσουν λύσεις για αυτά τα ταλέντα που υπάρχουν, να μην χαθούν. Και εκτός αυτού, βλέπω τα παιδιά του Απόλλων Δράμας αλλά και της Ελευθερούπολης έχουν νεαρής ηλικίας, αλλά έχουν και το σωματότυπό τους είναι για μπάσκετ. Είναι ψηλά παιδιά. Δηλαδή να πεις ότι είναι χαμηλού ύψους και απλά έτσι ασχολούνται. Όχι, είναι παιδιά για μπάσκετ. Να πάμε να δούμε εικόνα. Πάμε να δούμε και το βίντεο με την... Το βίντεο πραχτήδι για το πρωτάθλημα νέων Ικασαμάς. Ο Απόλλων Δράμας δοξένησε την ομάδα της Ελευθερούπολης. Ένα παιχνίδι που σε όλο το διάστημα του παιχνιδιού ο Απόλλων Δράμας είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα. Συγκεκριμένα το πρώτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 21-6 για τον Απόλλων, ενώ το ημίχρονο βρήκε την ομάδα της Δράμας να προηγείται με 31-17. Το τρίτο δεκάλεπτο η Ελευθερούπολη φάνηκε βελτιωμένη, ωστόσο ο διψήφιος αριθμός παρέμεινε στη διαφορά των δύο ομάδων. Το τρίτο δεκάλεπτο ολοκληρώθηκε 54-33, ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν 67-58.
και το ταλέντο τόσο στη Δράμα όσο και στην Καβάλα και στην Ελευθερούπολη. Ωστόσο όμως δεν υπάρχει η ομάδα που θα μπορέσει να αποδοθήσει αυτό το ταλέντο που υπάρχει και στο μπάσκετ στην περιοχή μας. Για μας προσωπικά ήταν ευχάριστο το ότι ήρθαμε εδώ πέρα μόνο με 6 άτομα, από τους οποίους 6 ο ένας ήταν έφηβος. Θεωρώ ότι τα παιδιά προσπάθησαν και κάνανε μια πολύ καλή προσπάθεια όλοι μαζί. Εμείς είμαστε σε μια μεταβατική περίοδο, γιατί οι έφηβοι μας δυστυχώς διαβάζουν και οι υπόλοιποι έχουν σταματήσει έφηβοι και έχουν γίνει άντρες. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά τη συλλογική σε αυτά τα παιδιά να τα δώσουμε παιχνίδια, παραστάσεις, εμπειρίες. Το βασικότερο κομμάτι είναι αυτό και εκεί πάνω χτίζουμε όλοι για να ανεβάσουμε αυτά τα παιδιά κάποια στιγμή ένα επίπεδο παραπάνω και γιατί όχι να τα δούμε να παίζουν και στις ψηλές κατηγορίες όπου έχουμε το αντρικό. Σίγουρα θεωρώ ότι γίνεται μια πολύ μεθοδική δουλειά με αξιόλογους προπονητές που ασχολούνται στις υποδομές, γιατί κακά τα ψέματα η περιφέρεια βασίζεται εκεί. Αν δεν προσέξεις τις υποδομές της, δεν μπορείς να είσαι μονίμως με μεταγραφές από μακριά. Και χρηματικά ματώνεις, αλλά και οπωσδήποτε ο παίκτης ο οποίος είναι από τα σπλάχνα της ομάδας πάντα την πονάει την ομάδα και είναι δικό σου παίκτης. Αυτό προσπαθούμε και μάλιστα το έχουμε δείξει και πέρσι με τα επιτεύγματα της ομάδας, ότι προσανατολισμόμαστε εκεί. Προσέχουμε τις υποδομές μας, δουλεύουμε με αυτές και προσπαθούμε να αξιοποιούμε κάθε παίκτη. Θεωρώ ότι η επαρχία γενικώς έχει πολλά ταλέντα και γι' αυτό το λόγο μάλιστα γίνεται η αφέμαξη από Θεσσαλονίκη και Αθήνα και Πάτρα. Αν είχαμε πραγματικά την πολυτέλεια να αναδείξουμε αυτά τα παιδιά, θεωρώ ότι θα ήμασταν πάρα πολύ τυχεροί να τα δούμε σε μεγάλες ομάδες να αγωνίζονται, γιατί πραγματικά δουλεύει η περιφέρεια, ασχολείται η περιφέρεια, δεν κάνει μεταγραφές η περιφέρεια όπως κάνουν τα κέντρα τα άλλα. Ήταν το πρώτο μας παιχνίδι. Ήθελε η ομάδα μέχρι που να μπει σε ένα ρυθμό παιχνιδιού, επέρασε ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο. Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές πήγαμε καλά, να αναλογιστούμε ότι και τις τραυματισμούς που έχουμε, είτε από το καλοκαίρι δηλαδή, είτε με τον Αγάπη που έχει το πρόβλημα με τον ώμο του, και τους υπόλοιπους στη διάρκεια που τραυματιστήκανε. Νομίζω ότι πήγαμε αρκετά καλά. Νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει άμεσα να σκεφτούμε σαν Δράμα είναι να ενώσουμε τις δυνάμεις μας, να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα τραβήξει μπροστά και οι υπόλοιποι θα ακολουθήσουμε. Η κίνηση φέτος των Σερών να δημιουργήσουν και να παίρνουν παίκτες από τριγύρω είναι ένα επικίνδυνο γεγονός για τις ομάδες. Ήδη από εμάς φύγανε τρεις παίκτες με συνέπεια να μην μπορούμε να κατεβάσουμε αντρικό, να είμαστε αποδυναμωμένοι στο παιδικό και στο εφηβικό. Θέλει μια συζήτηση πάνω με όλη η Δραμηνή για να δούμε πού οδηγείται το Δραμηνό μπάσκετ. Ο ηγέτης από μόνος είναι ο ΚΑΟ. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να το συζητήσει κάποιος. Αν είναι ο ΚΑΟ, δεν είναι ο ΠΑΟ. Νομίζω ότι ο ΚΑΟ είναι αυτός που θα βγει μπροστά και εμείς οι υπόλοιποι, οι Τιτάνες και ο Απόλλων, σε μια συνεργασία όμως με μια λογική βάση, να προχωρήσει κάποια ομάδα και να ακολουθήσουμε όλοι. Νομίζω θα οριμάσουν τα πράγματα. Νομίζουμε ότι όλοι θα βάλουμε μυαλό βλέποντας ότι το Δραμηνό μπάσκετ αυτή τη στιγμή είναι στη χειρότερη κατάσταση από ποτέ. Είναι στις χαμηλότερες κατηγορίες στην περιφέρεια και δεν υπάρχει φως, δεν υπάρχει τίποτα. Ακούσαμε και τον Ραδίτο Θεοδωρίδη να λέει ο ΚΑΟΔ πάει μπροστά και ακολουθούμε όλοι οι υπόλοιποι. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε και σε λίγο θα περάσουμε και στο ποδόσφαιρο. Να ολοκληρώσουμε πρώτα με τις αθλοπηδίες. Να δούμε και τις τελευταίες κάρτες με τα αποτελέσματα του Ανατολικού Ομίλου του μπάσκετ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, όπου εκεί θα δούμε τα αποτελέσματα
Η Ολυμπιάδα έπαιξε με τη Χρυσούπολη 71-64. Η Θεία Ελαφερών υποδέχθηκε την Φιλία Ορεστιάδος 66-32. Ο Εύρος Σουφλίου τον Βύρονα Καβάλας 60-51. Ο Εθνικός Αλεξανδρόπουλος την Αγία Βαρβάρα 69-63. Το Δημοκρίτιο Κομωτινής τον Άθλο Ξάνθης 68-64. Αρίων Ξάνθης Αίας Κομωτινής 55-58. Και ο Καβάλας Αθλητική Ένωση Κομωτινής 64-77. Να πάμε να δούμε και τη βαθμολογία. Βέβαια, μέχρι να τελεσυδικήσει από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ έχουμε αρκετές αφαιρέσεις βαθμών εδώ. Να δούμε την βαθμολογία. Η Θεία Ελαφερών είναι πρώτη μαζί με την Ολυμπιάδα και τον Εθνικό Αλεξανδρούπολη, το Δημοκρίτιο, τον Εύρο Σουφλίου και τον ΕΑ Κομωτινής με 6 βαθμούς, Αρίωνας Ξάνθης 5 βαθμούς, Αθλητική Ένωση Κομωτινής 4, Αγία Βαρβάρα, ΑΟΚ Καβάλας, Χρυσούπολη, Άθλος Ξάνθης, Φιλία Ορεστιάδας και Βύρονας Καβάλας 3 βαθμούς. Εδώ τώρα έχουμε, η Θεία Ελαφερών έχει, όπως και ο Άθλος Ξάνθης, από μείον 1 βαθμό, γιατί πέρυσι, καθώς και ο ΕΑΣ Κομωτινής, πέρυσι δεν είχαν κατέβει σε κάποιους αγώνες, δηλαδή μηδενισμό από πέρυσι, αφαίρεση βαθμών από πέρυσι, γιατί ενώ είχε λήξει το πρωτάθλημα και δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα ούτε να ανέβουν επάνω για τα play-off και ούτε έπεφτε κανείς, οπότε δεν θεώρησαν καλό να μην κατέβουν να αγωνιστούν, με αποτέλεσμα φέτος να τιμωρηθούν με μείον βαθμούς. Επίσης και δύο ομάδες, το Δημοκρίτιο και ο Εύρος Σουφλίου, από μείον 2 βαθμούς, γιατί δεν κατέβασαν αναπτυξιακά τμήματα. Και ο Άθλος Ξάνθης μαζί με τον Βύρονα Καβάλας από μείον 3 βαθμούς, γιατί δεν κατέβηκαν στο κύπελο, δεν δήλωσαν στο κύπελο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ. Αυτά όσον αφορά με τη βαθμολογία, και να πάμε και στην επόμενη αγωνιστική. Η επόμενη αγωνιστική που είναι η Φιλία Ορεστιάδος θα υποδεχθεί την Ολυμπιάδα, ο Βύρονας Καβάλας την Θεία Ελαφερών, η Αγία Βαρβάρα τον Εύρο Σουφλίου, ο Άθλος Ξάνθης τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, ο ΕΑΣ Κομωτινής τον Δημοκρίτιο, Αρίωνας Ξάνθης τον Αθλητικό Όμιλο Καβάλας και η Χρυσούπολη την Αθλητική Ένωση Κομωτινής. Αυτά με τις κάρτες. Τελευταία να πάμε να δούμε και ένα βίντεο, Χρήστο. Από το Taekwondo, μια ωραία εκδήλωση που έγινε στο Λύκειο, στην αίθουσα του Λυκείου Χρυσούπολης, με τη συμμετοχή πάρα πολλών παιδιών και πάρα πολύ κόσμου. Να δούμε το σχετικό βίντεο που ετοιμάσαμε, αλλά και τις δηλώσεις που θα ακούσετε. Ένα χαιρετισμό για την οργάνωσή μας, η οποία είναι και συνοργάνωση με την Περιφέρεια και με τον Δήμο Νέσκο. Κυρίες και κύριοι, αγαπητέ Γιάννη, θέλω πριν πω οτιδήποτε άλλο να σας συγχαρώ για την προσπάθεια την οποία έχετε κάνει. Είναι γεγονός ότι το Taekwondo στην Ανατολική Μακεδονία και στον Ολό Καβάλας ξεκινάει από το δικό σου όνομα, από τη δική σου προσπάθεια. Και όλοι όσοι τα παιδιά μας έχουν περάσει από αυτό το άθλημα, το οποίο συνεισφέρει και τον χαρακτήρα τους, νιώθουμε μια υποχρέωση να σου πούμε συγχαρητήρια, όχι για τους αγώνες μόνο, για την προσπάθεια την οποία κάνεις από τόσα χρόνια. Δικαιωματικά πάντως, συγχαρητήρια πρέπει να πω σε όλους τους μικρούς αθλητές, σε όλα τα σωματεία, και να ευχηθώ πάντα με την ίδια δύναμη, με την ίδια όρεξη και με το ίδιο κέφι να επαναλαμβάνετε την ίδια προσπάθεια και όλο και περισσότερα παιδιά να μαθαίνουν το έπα αγωνίζεστε, αλλά και την πειθαρχία μέσα της τάξης του Taekwondo. Εκ μέρους της Περιφέρειας και της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, θέλω να σας συγχαρώ όλους. Ένα χαιρετισμό για την προδάμασή μας. Καταρχάς, θα πω τα συγχαρητήρια στο Σύλλογο για την άψογη διοργάνωση. Ο Δήμος από τη μεριά του είναι πάντα κοντά στο Σύλλογο. Προσπαθώ να πω το
Και μέσα από αυτές τις οργανώσεις πιστεύω ότι η άμυνα μεταξύ αθλητών είναι μεγάλη. Θέλω να δώσω πάλι τα συγχαρητήρια και είμαστε πάντα κοντά στο σύνολο. Ευχαριστούμε πολύ. Αυτά. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ θα ήθελα μέρος του συλλόγου να ευχαριστήσω τους γονείς καταρχήν που βρίσκονται εδώ με τα παιδιά τους και στηρίζουν την προσπάθειά τους. Στηρίζουν την διοργάνωση αυτή που γίνεται κάθε χρόνο στην Ισούπολη, τους συλλόγους. 27 σύλλογοι μας από τη Βόρεια Ελλάδα βρίσκονται εδώ σήμερα, γύρω στα 400 παιδιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους προπονητές, το Σώμα της Διαιτησίας και κάθε έναν ο οποίος βοήθησε για αυτή την διοργάνωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας καλωσορίζουμε στη διοργάνωσή μας σήμερα, 14 Οκτώβρη, Κυριακή. Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε καταρχήν που προβάλλετε την εκδήλωσή μας. Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Περιφέρεια και τον Δήμο Νέστου, οι οποίοι είναι χορηγοί της εκδήλωσής μας. Επίσης, να ευχαριστήσουμε τους συλλόγους ΤΑΕΚ Βοντό της Βορείου Ελλάδος, οι οποίοι 27 τον αριθμό τίμησαν την εκδήλωσή μας. Η εκδήλωσή μας επαναλαμβάνεται σχεδόν κάθε χρόνο αυτή την περίοδο. Και θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε όλους τους αθλητές με τους γονείς τους και τους προπονητές τους που τιμούν την εκδήλωσή μας και εμφανίζονται εδώ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου αποτελέσματος. Σημασία έχει να συμμετέχουν, να είναι μέσα στο χώρο του αθλητισμού και να μπορούν να έχουν τέτοιες εμπειρίες. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Η αλήθεια είναι, προσέξτε λίγο, το ΤΑΕΚ Βοντό σε σχέση με τις υπόλοιπες πολεμικές τέχνες είναι από τα αθλήματα τα πιο ανώδυνα. Δηλαδή, το ΤΑΕΚ Βοντό είναι ένα τεχνικό, μια τεχνική πολεμική τέχνη. Δεν είναι, ας πούμε, όπως τις υπόλοιπες όπου μπορεί ο αθλητής να ματώσει, να το πω έτσι με απλά λόγια. Ναι, υπάρχει αρκετά μεγάλη συμμετοχή με την σκέψη, με την πληροφόρηση προς όλους ότι το ΤΑΕΚ Βοντό είναι ένα ολυμπιακό άθλημα, το οποίο δεν το έχουν όλες οι υπόλοιπες πολεμικές τέχνες. Καταλάβατε, γι' αυτό είναι το σημαντικό. Σήμερα σε αυτή την εκδήλωση περίπου συμμετέχουν πάνω από 350 αθλητές, 350 με 380 αθλητές, κάπου εκεί είναι η συμμετοχή στην εκδήλωση τη σημερινή. Από όλη την περιοχή, ξεκινούμε από Ορεστιάδα μέχρι Θεσσαλονίκη και λίγο πιο κάτω. Σαν προπονητής του συλλόγου, θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω όλους τους συλλόγους που βρίσκονται εδώ, 27 σύλλογοι από τη Βόρεια Ελλάδα, τους γονείς που στηρίζουν τα παιδιά τους. Ο σύλλογος της Χρυσούπολης διοργανώνει κάθε χρόνο αυτή την εκδήλωση με πολυπληθές αθλητές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 400 περίπου αθλητές που συμμετέχουν, 27 συλλόγους. Λέγεται, η ονομασία του είναι το πρώτο kit fight που γίνεται. Είναι μάχη δηλαδή παιδιών, είναι ηλικίες από 6 χρονών μέχρι και 14. Τα παιδιά, οι γονείς ανταποκρίθηκαν και οι σύλλογοι. Είναι μια διαδικασία η οποία θα βοηθήσει τους αθλητές να αγωνιστούν αργότερα σε μεγαλύτερους αγώνες, σε πιο σοβαρό επίπεδο. Νομίζω ότι ο κόσμος μας τίμησε, είναι πολύ καλό για την πόλη και δεν έχω να πω κάτι άλλο γι' αυτό. Σας ευχαριστώ και το κανάλι και εσάς που ήρθατε εδώ. Σαφώς το ΤΑΕΚ Βοντό βοηθάει, διότι το ΤΑΕΚ Βοντό πέρα από την εξάσκηση του σώματος έχει πνευματική εξάσκηση, δίνει μια νοοτροπία και ένα χαρακτήρα, βελτιώνει τον χαρακτήρα στον άνθρωπο, οπότε στα παιδιά δημιουργούν μια υποδομή πολύ διαφορετική και νομίζω ότι έχουμε και πολλά κρούσματα bullying, οπότε αυτό βοηθάει πάρα πολύ να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση, γιατί νομίζω ότι όλα είναι θέμα νοοτροπίας και χαρακτήρα. Οπότε το ΤΑΕΚ Βοντό μαζί με τους γονείς μπορεί να βελτιώσει σε πολύ ψηλό βαθμό το χαρακτήρα και να έχουμε καλύτερη κοινωνία, καλύτερους ανθρώπους. Είναι ένα τουρνουά που δίνει ευκαιρίες για τα παιδιά, ούτως ώστε να μπορέσουν να παρουσιαστούν στα πανελλήνια πρωταθλήματα, στα κύπελα, σε καλύτερη κατάσταση. Αυτό το τουρνουά είναι από όλη την Βόρεια Ελλάδα, από Ορεστιάδα και πιάνει Βέρεια, Σέρες και Θεσσαλονίκη τους συλλόγους, γίνεται με ηλεκτρονικούς θώρακες, είναι το ολυμπιακό άθλημα, η καταγραφή γίνεται
στα monitor. Οι αθλητές έχουν την ευκαιρία να βλέπουν τους πόντους που καταγράφονται στο ηλεκτρονικό σύστημα, ούτως ώστε να μπορούν να είναι έτοιμοι στα πανελλήνια πρωταθλήματα. Τέτοια τουρνουά είναι πάρα πολύ καλό να συμμετέχουν οι αθλητές για να έχουν την δυνατότητα να δουν σε ποιο στάδιο βρίσκονται. Βρισκόμαστε σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουν καταγραφεί Ολυμπιακά μετάλλια και στο Buenos Aires είχαμε μια πολύ καλή συμμετοχή με ένα μετάλλιο αργυρό. Το άθλημα αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί δίνει προσωπικότητα στον αθλητή. Πιο μπροστά έγιναν αγώνες με συμπατικούς τόρακες. Πήραν μέρος μικρές ηλικίες που γνώρισαν πρώτη φορά το ταϊκβοντό και η δεύτερη ώρα, μετά τις μία η ώρα που βλέπουμε τώρα, γίνονται με ηλεκτρονικούς θώρακες. Άρα, χωρίζουμε το ταϊκβοντό σε δύο μέρη. Οι συμβατικοί θώρακες που γνωρίζει ο αθλητής το ταϊκβοντό και το δεύτερο μέρος, όσα παιδιά ξεχωρίζουν από το πρώτο μέρος, μπορούν να συμμετέχουν με ηλεκτρονικούς θώρακες. Άρα, ο γονέας, το ταϊκβοντό είναι ανέμακτο. Δεν υπάρχει πρόβλημα να χτυπήσει κάποιος, γιατί είναι με κανονισμούς. Γίνονται πάρα πολλά τουρνουά. Στη Χρυσούπολη γίνονται, στην Αλεξανδρούπολη, στην Ορεστιάδα, Δράμα, Σέρες, Αλεξανδρούπολη. Είναι και η ΕΤΑΒΕ, η Βόρεια Ελλάδα, που διοργανώνει τα δικά της πρωταθλήματα. Γίνονται πάρα πολλά. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ στη Χρυσούπολη. Είμαστε από τον ΑΓΣ Taekwondo Καβάλας 2009. Για να κάνουμε εδώ πέρα σε αυτή τη σπουδαία διοργάνωση που διοργανώνει ο Σύλλογος της Χρυσούπολης, για να φέρουμε τα παιδάκια μας εδώ πέρα να μπορέσουν να αποκτήσουν τις εμπειρίες τους, να χαρούν πάνω απ' όλα, γιατί είναι μια χαρά το ταϊκβοντό, έτσι. Πρέπει να το βλέπουμε σαν χαρούμενη διασκέδαση και μετά σαν αγώνες. Και μέσα από την εμπειρία θα αποκτήσουμε να πάμε και σε πιο επίσημα πρωταθλήματα, τα οποία είναι τα ΒΕ, Βορείο Ελλάδος και Πανελλήνια, για να μπορούμε να πάρουμε κάποια μετάλλια και να μας πάρουν και βαθμού, να πάρουν και για το σχολείο τους μόρια, ώστε να μπορέσουν να εστίνουν σε κάποιο ΑΕΤ ή πανεπιστήμιο. Διαφημιστικό διάλειμμα απαραίτητο και επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο. Επιστρέφουμε και συνεχίζουμε με ποδόσφαιρο τρίτης εθνικής κατηγορίας, μια και ούτε Super League είχαμε, ούτε Β' Εθνική ακόμα να ξεκινήσει το πρωτάθλημα αυτό και ούτε καν ξέρουμε ακόμα πότε θα ξεκινήσει, αν και έγινε η κλήρωση. Ίσως λένε 27 Οκτωβρίου. 27 Οκτωβρίου. 27. Ναι. Το Σαββάτο 20 του μηνός έχουμε το φιλικό με τον Ηρακλή, ναι, στις 7 η ώρα. Ναι. Το οποίο και θα καλύψουμε σαν site για να το δείξουμε στον κόσμο. Δηλαδή, οριστικά 27 του μήνου θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα της κατά 80%. Κατά 90%. 90%. Ναι. Γιατί ήδη και οι χορηγίες. Δηλαδή, έχουν ξεκαθαρίσει τα τηλεοπτικά όλα τα πάντα. Σχεδόν. Ναι. Δηλαδή, πάει προς τα εκεί. Γι' αυτό είπαν ότι. Γιατί τα τηλεοπτικά λέει. Η κάλυψη θα επιβαρύνει τις ομάδες. Δηλαδή, κάποια χρήματα που θα πάρουν από την ΕΡΤ. Θα τα δώσουν πάλι. Αυτό γίνεται. Κοροϊδία δηλαδή. Κοροϊδία. Τέλος πάντων, είδαμε για αυτό το πρωτάθλημα. Τρίτη εθνική κατηγορία. Να δούμε την κάρτα με τα αποτελέσματα από την τέταρτη αγωνιστική. Την τρίτη αγωνιστική. Τρίτη εθνική κατηγορία. Από όλον Παραλληλίου, ο Κεραυνός παίρνει 1-0. Ο Κεραυνός Πέρνης παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλό στον αγωνιστικό χώρο. Έχασε κλασικές ευκαιρίες ακόμη και να προηγηθεί. Με 2 και με 3-0, το Παραλίμνη δεν ήταν καλό. Η κούραση ίσως είναι αυτό που επηρεάζει την ομάδα του Παραλιμνίου. Ωστόσο, κατάφερε και πήρε την νίκη. Η εμπειρία, θα λέγαμε, ότι μέτρησε περισσότερο σε αυτό το παιχνίδι. Αετός Στροφανού, Εθνικός Σιδηροκάστρου 0-0. Και από το παιχνίδι αυτό δείχνει ότι ο Εθνικός είναι μια υπολογίσιμη δύναμη στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο Αετός Ορφανού στη συνέχεια θα είναι πολύ καλύτερη για την ομάδα της Καβάλας. Άρη Σαββάτου, ΑΟ Καβάλας 0-0, ένα παιχνίδι πάρα πολύ μέτριο, με λίγες στιγμές. Σίγουρα η Καβάλα αδικείται από την απόφαση του διαιτή σε μια περίπτωση πέναλτι, θα τη δούμε κιόλας. Νομίζω ότι ήταν καθαρή φάση πέναλτι. Ο διαιτής όμως έδωσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Είχαμε παράπονα, είχαμε και μια κόκκινη κάρτα που δέχτηκε η Καβάλα. Και εδώ νομίζω ότι ήταν αρκετά σκληρή η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον παίκτη της Καβάλας. Όπως θα δείτε και στη φάση. Αλέξανδρος Κιλκής, ΠΑΟ Κοσμίου 0-0, πρώτος βαθμός για την ομάδα του Κοσμίου.
Πασαραϊκός Ασπίδα Ξάνθης 4-1. Πασαραϊκός που μας εκπλήσει θετικά, θα έλεγα. Μια και άλλα ακούγαμε και άλλα βλέπουμε τελικά. Νέστος Χρυσούπολης Εθνικός Αλεξανδρούπολης 4-2. Νίκη για την ομάδα του Νέστου Χρυσούπολης. Πάμε να δούμε την κάρτα τώρα με τη βαθμολογία για την τρίτη εθνική κατηγορία. Ο Πασαραϊκός βρίσκεται στην πρώτη θέση, διατηρεί το αίτητο, 9 βαθμούς. Ο Άρης Αβάτου, συγχαρητήρια στην ομάδα αυτή για την οργάνωση, συγχαρητήρια στη διοίκηση της ομάδος, στον προπονητή, πραγματικά εξαιρετική συμπεριφορά της ομάδος αυτής προς όλους. Ορφέας Ξάνθης, 7 βαθμούς. Η Καβάλα, μετά τις δύο ισοπαλίες, έμεινε στους 5, μαζί με τον Εθνικό Σιδηροκάστρο και τον Έστω Χρυσούπολη στους 5 βαθμούς. Ο Απόλλων Παραλιμνίου, ο περσινός πρωταθλητής στους 4 βαθμούς, μαζί με τον Αετό Ορφανού 4. Και από εκεί μετά, ο Αλέξανδρος Κιλκής, η Ασπίδα Ξάνθης με 3, Πάο Κοσμίου, Κεραυνός Πέρνης, Καλαμπάκι 1 και Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Να μείνει λίγο η κάρτα, Χρήστο. Ναι, εφόσον ολοκλήρωσε τη βαθμολογία. Στην πρώτη αγωνιστική, είχαμε μία, θα λέγαμε, αμφιβολία περί της ομάδας που πέφτει τελικά. Έψαξα λίγο μέσα από κάποια ρεπορτάζ. Και στην ΕΠΟ προσανατολίζονται κατά μεγάλο ποσοστό να πέσουν οι ομάδες από την 8η θέση και κάτω, όπως τα βλέπεις εδώ. Βέβαια, να ξεκινήσω αλλιώς. Να πάμε στην αριστερή στήλη. Ανεβαίνει σίγουρα ο πρωταθλητής, ο οποίος είναι ο Πανσεραϊκός. Δεν έχει μπαράζ. Ανεβαίνει σίγουρα ο πρωταθλητής. Και ο κάθε πρωταθλητής. Δεν έχει μπαράζ. Άφησε με να ολοκληρώσω. Ανεβαίνει σίγουρα ο πρώτος κάθε ομίλου από τους 4. Από τους υπόλοιπους τώρα 4 γίνεται. Συγγνώμη, ανεβαίνουν. 8 ομίλοι. Είναι 8 ομίλοι. Θα γίνουν μπαράζ ανάμεσα στους πρώτους. Και θα βγουν οι 4. Και υπάρχει και μεγάλο ενδεχόμενο να ξαναγίνουν μπαράζ και ανάμεσα στους άλλους, στους δεύτερους 8, όπου θα βγουν άλλοι 4 για να συμπληρώσουν και να κάνουν τη Football League 2. Από εκεί και πέρα τώρα, πάμε στη δεξιά της στήλη, εκεί όπου αφορά το Καλαμπάκι. Υπάρχει κατά ένα μεγάλο ποσοστό το θέμα ότι από την 8η ή 9η θέση θα πέσουν οι ομάδες στα τοπικά πρωταθλήματα και υπάρχει περίπτωση ανάμεσα στις ομάδες που θα κατακτήσουν την 9η θέση σε όλους τους ομίλους να γίνουν play out και οι μισές από αυτές να μην πέσουν. Άρα, για να δημιουργηθεί η Δέλτα Εθνική, αυτό που λέμε. Θα διοικητευτεί πάλι μεγάλος αριθμός στα τοπικά πρωταθλήματα. Μία σκέψη είναι η Δέλτα Εθνική. Βέβαια, σε αυτή τη χώρα ποτέ μιλές ποτέ. Δεν έχουν κατασταλάξει. Δεν έχουν κατασταλάξει πουθενά. Ναι. Απλά επειδή είχα μία επικοινωνία με τον Φώτη του Χατζηκυριάκου ενδιάμεσα των εκπομπών και με είχε ρωτήσει ο άνθρωπος πόσοι πέφτουν τελικά από αυτούς τους ομίλους, ήθελα να το ψάξω το θέμα και να το πω και για τον Φώτη και για τον Καλαμπάκι και για όλους τους ανθρώπους που βλέπουν Γάμα Εθνική. Πιθανόν η ένατη θέση να οδηγεί σε play out ανάμεσα στους 8 ένατους των ομίλων. Οι δέκατη και κάτω όμως σίγουρα θα πέφτουν. Θα πέφτουν. Σίγουρα. Δηλαδή τώρα, αν βάλεις ότι 2, 4, 6, 7 είναι μία στήλη, 8, 9, 10 από την ασπίδα πρώτος... και κάτω σίγουρα θα πέφτουν. Σίγουρα. Ο πρώτος κόκκινος στα play out. Ο πρώτος κόκκινος. Κατά πάσα πιθανότητα στην Ελλάδα, ποτέ μιλες ποτέ, θα πηγαίνει στα play out. Κοίτατε, έρχονται και εκλογές. Μπορεί κάτι να αλλάξει. Καλά, πολλά θα γίνουν, αλλά τέλος πάντων. Απλά έπρεπε να το πω γιατί. Σίγουρα. Λοιπόν, πάμε σε εικόνα. Αλλά πριν πάμε σε εικόνα. Να δώσουμε την επόμενη αγωνιστική. Να δώσουμε και την επόμενη αγωνιστική. Ωραία. Την Κυριακή που μας έρχεται. Την Κυριακή που μας έρχεται. Ναι, ναι. Ο Τετάρτη. Κυριακή, Κυριακή. Με τρόμαξε το Γιάννη. Όχι. Μην πει το είδα τώρα στο φίλο μου στον γιατρό, το είδα τώρα. Έχω και την ημερομηνία εδώ, 21 Δεκάτου. Γιατί μου πει Τετάρτη, είπε Σάββατο. Φανού, Απόλλων Παραλιμνίου, Κεραυνός Πέρνης Άρης Σαββάτο, Εθνικό Σιδηροκάστρο Αλέξανδρο Κιλκή, Καβάλα Πανσεραϊκό, το μεγάλο ντέρμπι. Στα ονόματα, γιατί ακόμη η Καβάλα δεν μας έδειξε αγωνιστικά. Όχι, εμένα μ' αρέσει. Αγωνιστικά. Εν σχέση με τον Πανσεραϊκό, έτσι. Που ο Πανσεραϊκός. Έδειξε. Πάω Κοσμίου Καλαμπάκι, Ασπίδα Ξάνθης Νέστος Χρυσούπολης και Ορφέας Ξάνθης Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Επιτακτική ανάγκη το τρίποδο για το Καλαμπάκι σε αυτό το μάτς. Και επιτακτικό τρίποδο και για τον κόσμο. Τέλος πάντων, θα δείξει. Είδαμε. Εντάξει, εννοείται. Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Έτσι, είμαστε με όλες τις ομάδες. Δεν είμαστε μόνοι. Εμείς είμαστε πρώτα με τις δεδομένες και μετά είμαστε μόνοι. Εγώ το έχω αλλάξει το κομμάτι. Είμαι με όλες τις ομάδες.
Δεν υπάρχει πλέον είμαι δράμα και είμαι με τη δραμμένη ομάδα. Είμαι μόνο στο κομμάτι. Είμαι μόνο στο κομμάτι. Τέλος πάντων. Είδαμε την πύρηση και από τη δράμα. Μπράβο, είδαμε την πύρηση. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δούμε εικόνα το παιχνίδι του Αβάτου με την Καβάλα. Μέτριο παιχνίδι, όπως είπα. Αδικείται η Καβάλα από τα σφυρίγματα του διαιτητή. Από εκεί και μετά όμως το ποδόσφαιρο που παίχτηκε δεν αρμόζει για μια Καβάλα, θα έλεγα. Και βέβαια δεν αρμόζει και με τη συμπεριφορά κάποιων ποδοσφαιριστών. Έτσι. Καβάλα είσαι, φοράς μια ιστορική φανέλα και μιλάω για κάποιους ποδοσφαιριστές. Και αυτό σημαίνει ότι όταν τελειώνει το παιχνίδι δεν πας να ζητήσεις το λόγο από κανέναν άλλον ποδοσφαιριστή της άλλης ομάδος ή να ασχοληθείς με τον οποιοδήποτε. Γιατί το ξαναλέω και πάλι, Καβάλα είσαι, ιστορική φανέλα και πρέπει να τα σέβεσαι όλα αυτά. Θα γκρινιάξουν τώρα μερικοί, ναι. Εντάξει, δεν με ενδιαφέρει. Από εκεί μετά, πρέπει να έχετε όλοι εσείς, είτε φίλαθλοι είτε ποδοσφαιριστές, πρέπει να έχετε σαν πρότυπό σας την παρουσία του προπονητή σας, του Παύλου Δερμιτζάκη, ένας εξαίρετος άνθρωπος, αλλά και της διοίκησής σας, που αποτελείται από εξαίρετα παιδιά. Για μένα, σας το ξαναλέω, δεν νοείται να φοράς τη φανέλα της Καβάλας και να μπαίνεις σε τέτοια την παράθεση, σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα, στην αρχή που γίνανε κάποια επεισόδια με τους φιλάθλους, θα δώσω δίκιο στους φιλάθλους της Καβάλας, γιατί δεν νοείται να τους βάλεις εκεί στο πέταλο. Οι ανθρώποι ειρηνικά πήγαν να μπουν στο παιχνίδι και ξαφνικά και λένε αντιλαμβάνονται. Και με διαφορετικό εισιτήριο από ό,τι στο σύνολο. Ναι, και αυτό, εντάξει. Και αυτό. Και ξαφνικά αντιλαμβάνονται ότι πάνε σαν πάντα εκεί. Δηλαδή, και εγώ δεν το είδα όμορφο, ρε παιδί, αυτό το κομμάτι της απόφασης. Πες τη λέξη, σαν πρόβατα. Ναι, αυτό ακριβώς, ναι, θα πάτε εκεί. Ενώ οι άνθρωποι μπήκαν ειρηνικά, θέλουν να μπουν ειρηνικά μέσα στο γήπεδο, που να δημιουργήσουν. Που δεν είμαστε στο γήπεδο, το κακό βέβαια, όπως το ξαναλέω πάλι, και η φίλη της Καβάλας είναι ΑΟΚ, και αυτοί οφείλονται να σέβονται και κάποιες αποφάσεις όμως. Και να μην δημιουργούν τα διάφορα επεισόδια. Γιατί στο τέλος κάποιος φίλαθλος πέταξε μία πέτρα, έσπασαν τα τζάμια εκεί πέρα. Δεν είναι λογικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι λογικά. Και ιδίως όταν προέρχεστε από μια ιστορική ομάδα όπως είναι η Καβάλα, που έπαιξε Super League, που έπαιξε Αλφαεθνική και έχει τόσες διακρίσεις. Εγώ σας το ξαναλέω, ακολουθήστε το παράδειγμα του προπονητή σας, του Παύλου του Δερμιτζάκη και της διοίκησής σας. Εξαίρετα παιδιά, πραγματικά. Και πραγματικά, σεβαστείτε τώρα τα αποτελέσματα. Λοιπόν, πάμε να δούμε εικόνα. Να δώσουμε τις ευθέες λοιπόν για την ομάδα της Καβάλας. Ο Παύλος Δερμιτζάκης με τις μπλε εμφανίσεις η ομάδα της Καβάλας έχει κατεβάσει τον Δημιζά τερματοφύλακα, τον Ζέρι νούμερο 2, Λιμπεράκη 3, Κασμερίδη 4, του Μανίδη 5, 8 Γαβριλίδη, 7 Παπαδόπουλο, 6 με το νούμερο 6 ο Ψάλτης, ο Γεμιστός με το 10, το 12 ο Γιαννίσοβιτς και το 11 ο Βαλαβανόπουλος. Αυτή λοιπόν η 11 για την Καβάλα, Κέθρι, Βοσνιάδης, Μπαρέτας, Παβοστόλου, Τόσκας, Αδαμάκης και Τουρμέκ είναι αυτοί που συμπληρώνουν τη 18 για την Καβάλα. Με τα κιτρινόμαυρα η ομάδα του Άρη Αβάτου, που έχει κατεβάσει ο προπονητής της ο Μαραντάς ο Γιώργος, τον Αμπουτζάκη με το νούμερο 1, ο Κούτρας το νούμερο 2, Ψεματάς 3, Μίλερ 4, ο Κουτσούπας το 5, Ταξίδης 6, Συγχρομύρης με το 7, Δόντζος 8, Κοτόπουλος 9, Σαρεγιαννίδης 10 και Λαζαρίδης με το νούμερο 11. Μελισσόπουλος, Βαφιάδης, Παπαδιώτης, Γκλέι, Ντιγκέκας, Ζινονός και Καλογιάννης, αυτοί που συμπληρώνουν τη 18 για τους γηπεδούχους. Αρκετός ο κόσμος που βρίσκεται εδώ στο γήπεδο. Αοξάνθη και περιμένουμε τον διαιτή, τον Τζουμαλάκη, να σφυρίξει για να ξεκινήσει αυτή η ενδιαφέρουσα αναμέτρηση για τον πρώτο όμιλο. Και όντως γίνεται, ακούστηκε το σφύριγμα. Η παλιά του πολύ καλή, το 1-2 δεν βγαίνει όμως. Θα διώξει άμυνα προσωρινά, μια και προσπάθησε και ο Γεμιστός, οι κόντρες, Γαβριλίδης, ωστόσο Ταξίδης κέρδισε την κόντρα, Γεμιστός θα περάσει και έχουμε φάουλ. Πολύ καλή προσπάθεια του Γεμιστού, φάουλ έξω από την περιοχή και θα έχουμε την πρώτη κίτρινη κάρτα στον Ταξίδη. Αλλαγή παιχνιδιού με
ένα μαρκάρισμα και φάουλ στον ψεματά. Ενώ δίνονται κάποιες παρατηρήσεις εκεί στον Μαραντά τον Γιώργο, τον προπονητή του Άρη Αβάτου. Ζέρης εκτελεί και έχουμε δυνατό μαρκάρισμα από τον Λαζαρίδη. Ο βοηθός έδωσε το φάουλ και έχουμε κίτρινη κάρτα, η δεύτερη για την ομάδα του Άρη Αβάτου. Ψεματάς Κοτόπουλος πιέζεται και από τον Ψάλτη. Το φάουλ δυνατό και από τον Γεμιστό κίτρινη κάρτα. Κίτρινη κάρτα στον Γεμιστό στην προσπάθεια του να κόψει την μπάλα από τον Κοτόπουλο. Αμήνεται σωστά θα έλεγα και δυσκολεύει. Θα δούμε αυτή τη μεγάλη πάσα για τον Ζέρη. Ζέρης μέσα στην περιοχή. Η μπαλιά εκεί ήταν μόνος, θα μπορούσε να δώσει την μπάλα στον Γεμιστό. Προτίμησε όμως να κάνει το πλασέ μόνος του, με αποτέλεσμα εύκολα να μπλοκάρει την μπάλα ο Αμουτζάκης. Γιαννίσοβιτς με Βαλαβανόπουλο. Γεμιστό περνάει ωραία. Γεμιστό θα πέσει και έχουμε θέατρο. Θέατρο στον Γεμιστό. Είναι η δεύτερη. Είναι η δεύτερη. Έτσι η καβάλα θα μείνει με 10 παίχτες. Ο διαιτητής που ήταν κοντά στην φάση θεώρησε θέατρο την πτώση του Γεμιστού και αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να τιμωρεί με κάρτα κίτρινη, η οποία είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Όντως είναι η δεύτερη κόκκινη κάρτα για την καβάλα. Ο Γεμιστός βγαίνει από το παιχνίδι. Σίγουρα τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Με 10 παίχτες στο παιχνίδι πρέπει να προσπαθήσουν ακόμα περισσότερο πλέον οι παίχτες καβάλας. 43 λεπτά πρώτου μέρους 0-0. Το αποτέλεσμα με μείον παίχτη η καβάλα συνεχίζει. Έχουμε χέρι ζητάνε οι παίχτες καβάλας, διαμαρτύρονται. Εκεί ο... για να δούμε, θα έχουμε κάρτα, δεν θα έχουμε κάρτα. Ο Γιαννίσοβιτς διαμαρτυρήθηκε έντονα. Πάει ο διαιτητής στο βοηθό, για να δούμε αν είδε κάτι άλλο ο βοηθός. Διαμαρτύρονται οι παίχτες καβάλας. Ο διαιτητής που ήταν κοντά στη φάση είχε καλή εικόνα της φάσης, θα έλεγα. Έδωσε να συνεχίσει το παιχνίδι. Ο Γιαννίσοβιτς διαμαρτύρηθηκε έντονα στον διαιτητή. Και για να δούμε. Φωνάζει τον Ψάλτη κοντά του. Για να δούμε τι. Ποια θα είναι η τελική απόφαση του διαιτητή για την φάση, αλλά και αν τιμωρήσει με κάρτα κάποιον. Τον Ψάλτη. Ο Γιαννίσοβιτς θα έλεγα ήταν πιο κοντά στην διαμαρτυρία. Τελικά ο Ψάλτης είναι αυτός που δέχεται την κάρτα, την κίτρινη. Επιμένουν οι γηπεδούχοι με τον Σαριγιαννίδη. Θα βγει μπάλα Λαζαρίδης. Προσπάθησε ο Κοτόπουλος καλή στιγμή. Με τον Κοτόπουλο να σουτάρει. Του Μανίδης θα έλεγα το δυσκόλεψε να κάνει ανενόχλητο στο σουτ. Έχουμε και μια αντιπαράθεση των δύο ποδοσφαιριστών. Με τον διαιτή να σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μέρους 0-0. Αποτέλεσμα πρώτου μέρους με την καβάλα να έχει την φλίαρη υπεροχή θα έλεγα. Παπαδόπουλος θέλει στήριγμα, βρίσκει εκεί επικίνδυνο παίξιμο, ωστόσο αφήνει να συνεχιστεί η φάση για την ομάδα της καβάλας. Έξω από την περιοχή θα γίνει το σούτ, καταλήγει κόρνερ η μπάλα. Ο Γιαϊσίνοβιτς ήταν αυτός που έκανε την προσπάθεια. Ο Τσούπας θα κόψει, παίρνει ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος έξω από την περιοχή βγάζει πλάγια την μπάλα. Γιαϊσίνοβιτς θα κάνει το σούτ, σε καλή θέση ο Αμουτζάκης θα μπλοκάρει. Υπήρχαν τόσα ψηλά κορμιά στην περιοχή του Αβάτου. Προτίμησε τη χαμηλή πάσα για να δούμε την προσπάθεια. Το shoot out! Η μεγαλύτερη φάση του αγώνα και αυτή χάνεται για την ομάδα του Αβάτου.
είναι ο Δόντος αυτός που από το ύψος του πέναλτι περίπου πλάσαρε, ήταν εκτός θέσης ο Δήμιζας με τον Βαφιάδη, η παλιά, Δόντος κοντράρει μπάλα. Καλή στιγμή επιμένουν με τον Γκέκα να κάνει το shoot-out όμως. Το αριστερό σου του Γκέκα κατέληξε out. Νέο γέμισμα, προσπάθησε εκεί ο Μελισσόπουλος, ενώ του Μανίδης φαίνεται να έχει χτυπήσει. Υπάρχει κάποια ένταση εκεί μεταξύ του Μελισσόπουλου και του Μανίδη. Μελισσόπουλος που κρατιέται εκεί από τους συμπαίχτες, ο διαιτής παρακολουθεί απλά τη φάση. Θα δούμε τι θα αποφασίσει. Ζητάει τον Μελισσόπουλο να έρθει κοντά του. Κίτρινη κάρτα στο Μελισσόπουλο, κίτρινη κάρτα και στον Τουμανίδη. Παραπέρασε από όλους για να ελέγχει ο Αμπουτζάκης. Και τώρα το φινάλε, 0-0 τελικό αποτέλεσμα. Δίκαιο το αποτέλεσμα, θα έλεγα. Ένα μέτριο παιχνίδι, λίγες οι στιγμές και για τις δύο πλευρές, και να μην υπάρχει συνέχεια ό,τι και να έγινε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Εδώ συνεχίζει ο Μελισσόπουλος με τον Τουμανίδη. Τουμανίδης που βρίσκεται στο χορτάρι. Όπως είπαμε, κακώς να συμβαίνουν αυτά. Ψυχραιμότεροι βέβαια προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πράγματα. Θα αναφερθώ πάλι στην διοίκηση της ομάδας του Άρη Οβάτου, πραγματικά άψογη η συμπεριφορά τους, και τους δίνω και πάλι συγχαρητήρια για τη συμπεριφορά τους και για όλα. Ήταν επέναλτι. Ήταν επέναλτι. Κατ' εμέ ήταν επέναλτι. Πού κοιτούσε ο αμυντικός? Κοίταξε. Κάνει την πάσα ο παίκτης για να συνεχίσει. Τώρα, άτσαλο παίξιμο του χεριού, άτσαλο παίξιμο, η πορεία της μπάλας κόβεται, και γιατί θα γίνει φάση. Τι σε είπε το παλικάρι από εκεί? Θα γίνει φάση. Σκάει μπάλα στο έδαφος. Σκάει μπάλα. Λες εσύ έχει οπτική επαφή με την μπάλα. Δεν έχει οπτική επαφή. Σκάει μπάλα. Ναι. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Αν η μπάλα πάει γκολ και εγώ έχω το χέρι μου σηκωμένο και η ματιά μου είναι αλλού, δεν είναι πέναλτι? Τι είναι? Ξέρεις τι είναι το πέναλτι? Τι είναι το πέναλτι δηλαδή, δεν καταλαβαίνω. Και τώρα την κάνω αυτή την ερώτηση εγώ που έχει πάει το γήπεδο που τα κουμπίζει. Αυτό ακριβώς, ναι. Αλλού κοιτάει ο παίκτης. Ναι. Το χέρι είναι εντελώς χαλαρό. Το χέρι δεν είναι το σώμα του. Είναι το σώμα το χέρι. Χριστό, δεν ήταν κολλημένο. Είπαμε να δίνουμε τα πέναλτι. Τώρα αυτό είναι καρακιουζιλίκη, δεν είναι πέναλτι. Το χέρι γίνεται προέκταση σώματος. Άρα το χέρι επηρεάζει τη φάση. Άρα κόβει τη φάση. Δεν δίνει το δικαίωμα στον παίκτη να συνεχίσει τη φάση που την κόβει. Τέτοιο πέναλτι, άμα το έδινε, πρώτη φορά θα το βλέπα. Να ήταν σουτ και να γεννήσω την πλάτη και να το χέρι, θα πω ναι. Όντως. Αλλά ο παίκτη Καβάλα. Είναι χειρότερο, Χρήστο, γιατί έσκασε και κάτω και δεν προλάβει να κάνει και τίποτα. Ο παίκτη Καβάλα θέλει να συνεχίσει την προσπάθειά του. Και αποτέλεσμα με το χέρι άθελά του, έστω και αν δεν έβλεπε την μπάλα, κόβει την πορεία τη μπάλα. Το καταλαβαίνετε? Όχι. Να ήταν σουτ. Δεν το καταλαβαίνω. Ναι, να ήταν σουτ και να έχω γυρίσει την πλάτη. Και να είναι το χέρι μου, ναι, εντάξει. Αλλά εδώ είναι η προσπάθεια, συνεχίζει η προσπάθεια. Δηλαδή πρέπει το δικό σου να περάσει. Δεν να το δεχτούμε. Την άποψή μου λέω. Άμα θέλετε, δεν ξέρω, δεν το δεχτούμε. Είπαμε, δεν το δεχόμαστε. Είμαστε ενωμένο team. Κανένα πρόβλημα. Δεν το δεχόμαστε. Κανένα πρόβλημα. Μια και ήσουν στην Ξάνθη. Είπε την. Να δώσουμε τα χαιρετήματά στην Ξάνθη, εκεί στην παρέα που μα βλέπει, με τον Θόδωρο το Θεοδωρίδη. Στη Γεννησία είναι μαζεμένα τα παιδιά και λένε χαιρετήματα σε όλη την παρέα. Γεννησία. Και εκεί έχει αφήσει τα διαπιστευτήριά σου τα παλιά τα χρόνια. Εκεί στο Σιδηρόκαστρο, στο Λαγκαδά. Τι κυνήγι σε ξέρει περιφέρεια. Τι διαπιστευτήρια. Όταν εννοώ διαπιστευτήρια, αυτά τα διαπιστευτήρια εννοώ. Β52 Γεννησία. Β52 Γεννησία. Τα χαιρετήματά μα λοιπόν στη Γεννησία. Και χρόνια πολλά στο Δημήτρη τον Περσίδη. Ένας ακούρας στο μεγαλύτερο ποδοσφαιρικό παράγοντα τη Δράμα. Έτσι ακριβώ. Λοιπόν, όσο και άμα του κερδίζει κάποιο. Πάμε να ακούσουμε δηλώσεις μετά τον αγώνα. Ήρθαμε να αντιμετωπίσουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία
πιστεύω ότι είναι ευχάριστη η έκπληξη του πρωταθλήματος, γιατί πραγματικά κάνει βήματα ανάπτυξης γενικά. Παρακολουθούμε ότι στο κύπελο έχει φέρει καλά αποτελέσματα. Στο πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει καλά. Μια ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο και αυτό σίγουρα οφείλεται στο Γιώργο. Και το παιχνίδι από μόνο του είχε ένα μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας για ακόμα ένα εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Προερχόμασταν από ένα αρνητικό αποτέλεσμα στην έδρα μας και θέλαμε πάρα πολύ να έρθουμε και να κερδίσουμε, όπως θα κάνουμε σε όλα τα παιχνίδια. Θεωρώ ότι μπορεί το παιχνίδι να μην είχε πολλές φάσεις, αλλά είχε δύναμη, είχε πάθος και οι δύο ομάδες θα έλεγα ότι προσπαθήσαν να πετύχουν το στόχο που είχαν και σίγουρα αυτός ο στόχος πρέπει να ήταν το αποτέλεσμα, η νίκη. Πιστεύω ότι ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι, είχαμε την κατοχή της μπάλας, προσπαθούσαμε να βγάλουμε συνδυασμούς, χωρίς όμως έτσι μπροστά να είμαστε συγκεκριμένοι, και πιστεύω ότι η αποβολή στο 40 μας άλλαξε τα σχέδια, μια αποβολή η οποία είναι πάρα πολύ τραβηγμένη, και εδώ θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι πέναλτι, αλλά σίγουρα δεν είναι και κάρτα. Όλα τα πεσήματα που γίνονται στη μεγάλη περιοχή δεν είναι κάρτες. Γιατί ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να χάσει την ισορροπία του και να πέσει. Και να ήθελε να πω εγώ, να ήθελε και να προκαλέσει το πέναλτι. Δεν είναι κάρτα όμως όταν υπάρχει επαφή και χάνει την ισορροπία. Ήταν πάρα πολύ τραβηγμένη για άλλο ένα παιχνίδι. Μείναμε για μεγάλο χρονικό διάστημα με παίχτη λιγότερο. Παρ' όλα αυτά όμως τα παιδιά και στο ημίχρονο που συζητήσαμε και αλλάξαμε και κάποια πράγματα τακτικά, όπως φυσικά και οι αλλαγές οι οποίες γίνανε στο δεύτερο, δεν δώσαμε την δυνατότητα ο αντίπαλος να εκμεταλλευτεί την υπεραριθμία που είχε. Ελέγχαμε πάλι το παιχνίδι, σίγουρα ο αντίπαλος πίεζε, αλλά πίεσε χωρίς ουσία. Γενικά είναι ένα δίκαιο αποτέλεσμα. Είναι παιχνίδια για μας που έτσι όπως ήρθανε μας δυναμώνει, μας δίνει αυτοπεποίθηση και πιστεύω ότι θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί στη συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που για ακόμα ένα παιχνίδι εκτός έδρας ήρθε και μας βοήθησε και θέλω να πω ότι το θέλουμε κοντά μας γιατί πραγματικά μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην πορεία του πρωταθλήματος. Ένα πρωτάθλημα το οποίο φαίνεται ότι θα έχει ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στον Άρη Αβάτο και να είναι σίγουρο ότι στο δεύτερο γύρο θα τους ανταμείψουμε γι' αυτό. Η αμυντική γραμμή σε γενικές γραμμές θα πήγε πάρα πολύ καλά. Θεωρώ ότι το πρόβλημα υπήρχε από το κέντρο και μπροστά. Πού φύγεται αυτό? Ναι, πραγματικά σε όλα τα παιχνίδια τα οποία έχουμε κάνει μέχρι τώρα η άμυνα μας λειτουργεί καλά και η άμυνα, να ξέρετε ότι δεν είναι μόνο η τετράδα σύν τον τερματοφύλακα, είναι γενικά όλη η ομάδα από ψηλά που αρχίζουμε η πρώτη ζώνη άμυνας και γενικά τους προσανατολισμούς και τα μαρκαρίσματα τα οποία έχουμε. Το επιθετικό κομμάτι είναι πιο δύσκολο. Η άμυνα λένε είναι τέχνη, η επίθεση είναι ικανότητα. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό και νομίζω ότι επειδή έχουμε καλούς ποδοσφαιριστές, κάποια στιγμή θα λύσουμε και αυτό το πρόβλημα το οποίο όντως υπάρχει σήμερα. Τι θέλω να πω περισσότερο, η ομάδα δεν έχει δεχτεί εικόνα και στο τρία παιχνίδια, ενώ στα τελευταία δύο παιχνίδια δεν έχει σκοράρει. Δηλαδή, περισχύει το θετικό ή το αρνητικό? Περισσότερο κρατάω το ότι σε δύο παιχνίδια τα τελευταία η ομάδα έμεινε με λιγότερο παίχτη για μεγάλο χρονικό διάστημα και στο πρώτο παιχνίδι με την Πέρνη ο αντίπαλος δεν πέρασε στο κέντρο, απέναντίας δημιουργήσαμε πολλές ευκαιρίες και στο δεύτερο παιχνίδι με ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας όπως ήταν με τον Άρη Αβάτου, ο αντίπαλος ναι μεν πίεσε αλλά πίεσε χωρίς ουσία γιατί εμείς δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να κάνει κάτι. Και από την άλλη προσπαθούσαμε να κλέψουμε το παιχνίδι, κάτι το οποίο θα μπορούσε να γίνει σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δεν έγινε. Θέλω να ρωτήσω και το παιχνίδι των Πανσεραϊκών, αν τέρμα το παλιά την επόμενη αγωνιστική. Όντας 4 βαθμούς πίσω, καταρχήν περιμένετε τον Πανσεραϊκό να είναι τόσο ψηλά. Πώς βλέπετε το παιχνίδι, και 4 βαθμούς πίσω, πλέον έχετε δώσει βέβαια πιο δύσκολα παιχνίδια.
Το Πανσεραϊκό, συγγνώμη, δεν ξέρω τι έκανε σήμερα. Κέρδισε. Έχει ένα σχετικά βατό πρόγραμμα, το οποίο το εκμεταλλεύτηκε και καλά έκανε, γιατί Πανσεραϊκός είναι Πανσεραϊκός, είναι μια, σαν όνομα είναι μια μεγάλη ομάδα, κάνουν την προσπάθειά τους. Εμείς αυτό που θα κοιτάξουμε, επειδή έχουμε κάνει ένα χρονοδιάγραμμα, έχουμε χωρίσει το πρωτάθλημα σε μικρόκυκλους και έχουμε οριοθετήσει κάποιους βαθμούς, ο στόχος μας φυσικά είναι η νίκη και τίποτα άλλο. Και πιστεύω ότι έχουμε τις δυνατότητες να το πετύχουμε. Κοιτάξτε, εμπειρία σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε από τον Πανσεραϊκό, αλλά μην ξεχνάτε ότι και ο δικός μας μέσο όρος ηλικίας των παικτών είναι 23 χρονών του ρόστερ. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο το περιμέναμε ακριβώς έτσι όπως έγινε, να έχει δύναμη, πάθος, ένταση. Εμείς στην αρχή δεν ξεκινήσαμε καλά. Ο αντίπαλος είχε την κατοχή της μπάλας, χωρίς όμως να δημιουργήσει καμία ευκαιρία. Απλά δεν μπορούσαμε εμείς να δημιουργήσουμε παιχνίδι. Κάτι το οποίο έγινε στο δεύτερο ημίχρονο. Σίγουρα φταίει, επηρεάζει σε αυτό ότι ο αντίπαλος έπαιζε με ένα παίχτη λιγότερο. Αλλά όταν παίζεις και με ένα παίχτη λιγότερο, κλείνεις πιο πολύ τις γραμμές σου, οπότε είναι πιο δύσκολο να δημιουργήσει η αντίπαλη ομάδα. Εμείς στην προκειμένη περίπτωση περιμένουμε να κάνουμε 1-2 ευκαιρίες. Έγινε αυτή η ευκαιρία για να πάρουμε τον αγώνα. Δεν μπήκε το γκολ. Η Καβάλα μας πίεσε. Η Καβάλα στο δεύτερο ημίχρονο προσπάθησε, όπως είπε ο Παύλος, να κλέψει το παιχνίδι, είτε με στατικές φάσεις, είτε με κάποια αντεπίθεση, αλλά δεν έγινε ούτε αυτό. Γενικά ήταν ένα πάρα πολύ δυνατό παιχνίδι που τελικά είναι δίκαιο το αποτέλεσμα. Παίχθηκαν πάρα πολύ δυνατές οι μονομαχίες, προσωπικές μονομαχίες, και νομίζω ότι κάπως έτσι θα είναι αυτά τα παιχνίδια με ομάδες που θα είναι στην κορυφή. Σίγουρα είμαστε στην αρχή ακόμη. Θα θέλαμε να πάρουμε τους 3 βαθμούς για να μείνουμε ψηλά. Όμως η προσπάθεια των παιδιών ήταν πάρα πολύ καλή και μας δίνει τη δυνατότητα να αισιοδοξούμε για το μέλλον και να παίζουμε κι εμείς σε κάθε αγώνα όπως κάνουμε μέχρι τώρα για να παίρνουμε τους 3 βαθμούς. Θέλω να πω κι εγώ συγχαρητήρια στο δικό μας κόσμο, ο οποίος ήταν για άλλη μια φορά πάρα πολύ και μας στήριξε, και θα προσπαθήσουμε να τους ανταμείψουμε όσο δυνατόν περισσότερο. Να ευχηθώ και στον Παύλο και στην ομάδα του να έχουν μια καλή χρονιά, και είναι μια μεγάλη ομάδα η Καβάλα. Πιστεύω ότι και με καλό προπονητή πλέον, νομίζω ότι θα μπορέσει να διεκδικήσει αυτό που θέλει. Στόχος της ομάδας ποιος είναι, η εύκολη παραμονή ή κάτι καλό στο κύπελλο ή κάτι άλλο? Εννοείται στο κύπελλο Ελλάδος. Έτσι. Στο κύπελλο Ελλάδος ότι ήταν να κάνουμε, το κάναμε, ήθελαμε να περάσουμε στους ομίλους, περάσαμε, δεν ελπίζουμε σε κάτι περισσότερο, απλά να είμαστε ανταγωνιστικοί όσο δυνατόν περισσότερο, όπως κάνουμε μέχρι τώρα. Όσον αφορά το πρωτάθλημα, δεν είμαστε εμείς φαβοροί για κανένα λόγο, έτσι δεν το συζητάμε, και δεν νομίζω ότι υπάρχει συζήτηση τέτοια για μας. Εμείς θέλουμε, σας είπα, να παίζουμε για την νίκη, αλλά όταν δεν τον κερδίζεις το παιχνίδι με την Καβάλα, παίρνεις ένα βαθμό, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Κάνουμε βήματα μπροστά, 1-1. Ναι, θέλουμε μια παραμονή όσο δυνατόν με καλό ποδόσφαιρο και άνετη. Ναι. Ήταν το πρώτο ναι. Σίγουρα είναι το πρώτο ντέρμπι, αλλά εμείς σαν ομάδα παίξαμε τέτοια παιχνίδια δυνατά, και σίγουρα όπως βλέπετε δεν χάνουμε χρόνο σε ρυθμό. Η ομάδα μας μπαίνει πολύ δυνατά μέσα. Γιατί τα φιλικά μας δεν ήταν πολύ δυνατά πριν ξεκινήσουμε. Πριν παίξουμε με τον Πλατανιά, κάναμε ένα πολύ δυνατό φιλικό με τον ΑΟΚ Ξάνθης, και μετά παίξαμε με τον Πλατανιά και με την Παναχαϊκή. Αυτά τα δύο τα παιχνίδια μας βοήθησαν ούτως ώστε να μπαίνουμε σε ένα παιχνίδι όπως είναι η Καβάλα, να μπαίνουμε δυνατά με καλύτερο ρυθμό. Όλες οι ομάδες βοηθάνε, μας δώσαν αυτοπεποίθηση γιατί είχαμε καλές εμφανίσεις. Θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό.
Σήμερα πάντως ήταν ένα τέτοιο παιχνίδι για μας, με δυνατό ρυθμό, όπως είδατε, μονομαχίες, τρέξιμο. Είχε πολλά στοιχεία που ήταν ένα ντέρμπι. Τώρα, εάν εμείς μπορούμε να δίνουμε το χαρακτηρισμό του ντέρμπι όταν παίζουμε με την Καβάλα, είναι καλό για τους παίχτες μου αυτό. Ελπίζουμε να το κρατήσουμε. Εντάξει. Ναι. Σου είπα και πριν ότι όλα τα παιχνίδια θα παιχτούν στις προσωπικές μονομαχίες. Όσο πιο δυνατές είναι οι ομάδες, τόσο το ποδόσφαιρο πηγαίνει στις προσωπικές μονομαχίες. Νομίζω είναι σημαντικό να κερδίζουμε τις προσωπικές μονομαχίες και αν γίνει αυτό, τότε θα έχουμε μεγαλύτερη τύχη στα παιχνίδια. Εντάξει. Αυτά και με τις δηλώσεις των δύο προπονητών, Παύλου Δαρμητζάκη και Γιώργου Μαραντά. Θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τρίτη εθνική κατηγορία. Προσωπικά εμένα η ομάδα που με εκπλήσει ευχάριστα σε αυτές τις αγωνιστικές είναι η ομάδα του Πασαραϊκού. Με εκπλήσει ευχάριστα γιατί για το νεανικό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών της ομάδας αυτής. Άκουσα την προηγούμενη αγωνιστική που έπαιζε στην Αλεξανδρούπολη από τον προπονητή να λέει ότι ο αριστερός μπακ είναι 15 χρονών. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το παιδί αυτό μπήκε αμέσως στα βαθιά. Και εμένα με εκπλήσει ευχάριστα η ομάδα του Πασαραϊκού. Βέβαια δεν το συζητάμε σαν όνομα, σαν φανέλα, έτσι. Είναι κάτι αντίστοιχο της Καβάλας. Το όνομα δεν παίζει μπάλα. Οι παίχτες παίζουν μπάλα. Καμιά φορά και η φανέλα μετράει όμως, έτσι. Και φέρνει αποτελέσματα καλά με αυτούς τους νεαρούς. Λοιπόν, μέχρι τώρα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι ο Πασαραϊκός και γιατί όχι το όνειρο να μην γίνει πραγματικότητα για την ομάδα του Πασαραϊκού. Βέβαια κάτι ανάλογο επιθυμεί και η ομάδα της Καβάλας, έτσι. Γι' αυτό και νομίζω ότι συναρπαστικό θα είναι το φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Πάμε να δούμε εικόνα από το παιχνίδι του Πασαραϊκού με την Ασπίδα Ξάνθης. Εδώ είχαμε τρεις τραυματισμούς, αν δεν κάνω λάθος, και οι τρεις ποδοσφαιριστές της Ασπίδας πήγαν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Είναι αυτά που λέμε να μην συμβαίνουν στους αγώνες ποδοσφαίρου. Πάμε να δούμε εικόνα από το παιχνίδι. Ο Παπαβασιλείου προσπαθεί τώρα παράλληλα καθώς κέρδισε τις κόντρες. Η πάσα είναι καλή για τον Πέτρου. Πέτρου έκανε μία πάσα ενώ θα μπορούσε και να σουτάρει. Παράλληλα πέρασε η μπάλα χωρίς να τη βρει ο Μπόσου. Ο Πούβλης θέλει να γυρίσει. Καλό το γύρισμα μεν. Ο Σαμαράς της Ασπίδας επανήλθε στον αγωνιστικό χώρο. 13ο λεπτό. Εκτελεί ο Πέτρου στο σημείο του πέναντι. Εκεί ψηλότερα από όλους πήρε μεν την κεφαλιά ο Παπαβασιλείου. Ο Πούβλης πέρασε καταπληκτικά. Τσίμπησε την μπάλα. Πολύ ωραία ο Πούβλης από δεξιά μέσα στην περιοχή. Κάνει χαμηλά το γύρισμα. Απομακρύνει εκεί ο Κασάμπαλης μαζί με τον κεντρικό του αμυντικό τον Νικολούδη. Πούφλης, πάρα πολύ ωραία, θα περάσει για άλλη μια φορά. Καταπληκτικό στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Μπόσου. Παπαβασιλείου για τον Μπόσου, τέταρτο τον Μπόσου και η μπάλα στα δίχτυα. 1-0. 18ο λεπτό. Καταπληκτικά γύρισαν την μπάλα ή του Πανσεραϊκού. Με τον Πούφλη να ξεκινάει την ενέργεια. Ο Παπαβασιλείου εξαιρετικά άλλαξε με τον Μπόσου. Σε θέση βολής ο Μπόσου από δεξιά δεν είχε πρόβλημα να τη στείλει εύκολα στην αριστερή γωνία του Κασάμπαλη. Καταπληκτικό το γκολ στο 18ο λεπτό. Ο Καστριτσέας τώρα θα κάνει μεγάλη αλλαγή παιχνιδιού. Είναι πάρα πολύ καλή η πάσα του, καταπληκτική από τον Καστριτσέα. Εξίσου καλό το κοντρόλ από τον Πούφλη. Ο Μπάρδας ανέβηκε στην πλάτη του. Σέντρα του Μπάρδα, ο Μπόσου θα βρει μεν την μπάλα. Να είναι έτοιμος. Στο σημείο του πέναλτι ο Γιώγας ψηλά πήρε την κεφαλιά. Νέα κεφαλιά του Παπαβασιλείου. Από πολύ κοντινή απόσταση και λίγο πριν είχε κάνει μια εξαιρετική ενέργεια. Τώρα ο Μπάρδας για τον Βλαχόπουλο που κατέβασε καταπληκτικά. Η κόντρα ευνοεί τον Πούφλη, σηκώνει το κεφάλι, η σέντρα για τον Πέτρου. Θα πάρει αυτός η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Πάνω που λέγαμε ότι ο Πέτρου δεν έχει φανεί. Στο 21ο λεπτό μετά την καταπληκτική και πάλι η σέντρα του Πούφλη από δεξιά θα σηκωθεί ανενόχλητος από το ύψος της μικρής περιοχής και με ωραία καρφωτή κεφαλιά θα τη στείλει για δεύτερη φορά στα δίχτυα του Κασάμπαλη. 2-0 πολύ εύκολα ο Πανσεραϊκός. Καλή πάσα Παπαβασιλείου αφήνει για τον Πέτρου. Ο Πέτρου μέσα στην περιοχή. Χαμηλά το γύρισμα ο Μπόσου προσπάθησε να κάνει το σουτ.
Επιμένω Μπόσου, το δεύτερο σουτ κοντράρι στον Νικολούδη. Μέσα στην περιοχή ο Πέτρου κάνει νέο γύρισμα. Κεφαλιά του Βλαχόπουλου πάνω από την εστία του Κασάμπαλη. Γυρίζει έξω τον Βλαχόπουλο, αυτός με τη μία για τον Παπαβασιλείου. Γυρίζει ωραίο Παπαβασιλείου, το πλασέ όμως κοντράρι στον Χριστοφορίδη. Σγιώγα στον Μπόσου, θα γυρίσει με το αριστερό. Δυνατό σουτ πάνω από την εστία του Κασάμπαλη. Από αριστερά ο Αποστολόπουλος, Πέτρου λοιπόν στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου. Σγιώγας ήθελε να κατεβάσει ο Καστριτσέας ένα βολέ. Βλέπετε στο πλάνο σας να πηγαίνουν να τον πάρουν πολύ άτυχος και ο Κοντογιαννίδης. Αποστολόπουλος κάνει το γύρισμα, άφησε ωραίο Μπόσου. Τέτα τέτο Παπαβασιλείου και μπάλα στα δίχτυα. Σέντρα Αποστολόπουλου, καταπληκτικά άφησε την μπάλα να περάσει ο Μπόσου. Ο Παπαβασιλείου την υποδέχθηκε, δεν είχε πρόβλημα απέναντι στον Κασάμπαλη να τον πλασάρει ωραία στην αριστερή του γωνία προκειμένου να κάνει το 3-0. Δεν έχουν φανεί καθόλου βέβαια οι αμυντικοί, οι δύο κεντρικοί, τώρα η σέντρα να δούμε. Παπαβασιλείου βολέ στο δοκάρι οριζόντιο μετά το λάθος που έγινε εκεί. Έχει η ομάδα της Ασπίδας σε αυτό το πρώτο μέρος. Να δούμε τώρα τον Μπαρκάν που έχει αλλάξει πλευρά. Το πλασέ ο Γιαννακίδης στην πρώτη του επαφή με την μπάλα θα μπλοκάρει. Να δούμε το κόρνερ και μετά θα πούμε για την τρίτη αναγκαστική αλλαγή που έγινε για την ομάδα της Ασπίδας. Τώρα η σέντρα γίνεται από τον Μπαρκάν, η κεφαλιά και η μπάλα στα δίχτυα. Με το νούμερο 6 μειώνει ο Θεοφυλάκης στα πρώτα δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου για την Ασπίδα της Ξάνθης. Με την σέντρα που βγήκε από αριστερά, ο Θεοφυλάκης εκεί βρέθηκε σε θέση βολής και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γιαννακίδη. Ο Αποστολόπουλος έκανε την κίνηση, ανεβαίνει από αριστερά, κάνει τη σέντρα, ο Μπόσου το σουτ με το αριστερό, η μπάλα μόλις out από το αριστερό κάτω το δοκάρι του Κασάμπαλη. Βλαχόπουλος ψάχνει τον Ομπόσου, ο οποίος τσίμπησε την μπάλα, τέτα τέτο Ομπόσου από αριστερά κάνει το πλασέκι, μπάλα στο δοκάρι, στο αριστερό κάτω το δοκάρι μετά την εκπληκτική ενέργεια του Ομπόσου. Καθώς συμπληρώσαμε το πρώτο δεκάλεπτο του δευτέρου ημιχρόνου, καταπληκτικά και πάλι βρίσκουν τον Πούφλη από δεξιά ή του Πανσερεκού. Πούφλη φέρει την μπάλα στο αριστερό, θα κάνει το σουτ. Καλό σουτ πάνω από την εστία όμως του Κασάμπαλη. Κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Πούφλη του έδωσε το στήριγμα. Πούφλη σηκώνει το κεφάλι, κάνει τη σέντρα. Γύρισμα του Πέτρου. Παπαβασιλείου με το δεξί το βολέ πάνω από την εστία. Κάνει κίνηση ο Πέτρου. Ο Πέτρου από αριστερά θέλει να τη φέρει μπροστά του με το κεφάλι. Θα τη φέρει ωραία στο δεξί. Ο Πέτρου θα σουτάρει. Χαμηλά πέφτει στη δεξιά του γωνία ο Κασάμπαλης και μπλοκάρει. Στα χαφ, ωραία εμπαλιά για τον Ομπόσου που δεν είναι offside. Κάνει την πάσα ο Ομπόσου, παραλίγο να μπερδευτούν εκεί ο Νικολούδης με τον Κασάμπαλη, τελικά ελευθέρωσαν. Έγινε το λάθος Παπαβασιλείου, κλέβει ο Πούφλης από δεξιά, κράτησε ο Παπαβασιλείου για τον Πέτρο το άνοιγμα, ανοιχτό κοντρόλ γύρισμα στον Παπαβασιλείου και μπάλα στα δίκτυα. 4-0, πανεύκολα ο Πανσεραϊκός. Μια φάση που ξεκίνησε με το κλέψιμο του Παπαβασιλείου, το άνοιγμα, κράτησε λίγο ο Παπαβασιλείου, το άνοιγμα αριστερά για τον Πέτρου, αυτό στην κατάλληλη στιγμή γύρισε στο σημείο του πέναντι σχεδόν στον επερχόμενο Παπαβασιλείου που ξεκίνησε τη φάση. Μπορεί να μην έχει κάνει λάθος το παιχνίδι ως τώρα. Ωραία αλλαγή παιχνιδιού για τον Πούφλη που κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Κασάμπαλη μπάλα. Για όσους δεν είχαν την τύχη να βρεθούν σήμερα εδώ στο δημοτικό γήπεδο των Σερών, θα ήθελα να τους πω ότι θα πρέπει να το πράξουν με την πρώτη ευκαιρία, καθώς ο Πανσεραϊκός πλέον βαδίζει σε υγιή δρόμο. Τώρα ένα χέρι μέσα στην περιοχή που δεν θα το δώσει ο κύριος Μπουτσίκος. Ο κύριος Αναστασιάδης που έχει τη δυνατότητα να επιλέγει ποδοσφαιριστές σε διαφορετικές θέσεις. Παπαβασιλείου τσιμπάει καταπληκτικά, τέτα τέτ. Αργίνα πλασάρει, αποφεύγει τον Κασάμπαλη και τον γκολ χάθηκε. Αυτή λοιπόν ήταν η εικόνα από το παιχνίδι του Πανσεραϊκού με την Ασπίδα Ξάνθης. 4-1 τελικό αποτέλεσμα. Να ευχαριστήσω βέβαια και τον φίλο μου τον Ανέστο Κυρκασιάδη για την παραχώρηση των πλάνων του αγώνα. Και συνεχίζουμε. Πάμε στη Χρυσούπολη να δούμε πώς ο Νέσος τελικά επικράτησε του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Ο Γιάννης ήταν εκεί στο παιχνίδι. Γιάννη, δίκαια τελικά η νίκη για την ομάδα του Νέστου. Βέβαια ήταν δίκαια η νίκη. Με πάρα πολλές καλές ευκαιρίες και στο προηγούμενο παιχνίδι ο Νέστος και σε αυτό το παιχνίδι. Κάτι πρέπει να προσέξει για να μην τρώει γκολ. Πρέπει να προσέξει πρώτα την άμυνα. Έκανε πάρα πολλές ευκαιρίες. Θα δούμε ένα συνεχές σφυροκόπημα
Και θα ήθελα να μνημονεύσω και την διαιτησία. Πάρα πολύ καλή η διαιτησία. Το τρίο, το δραμηνό τρίο Γεωργιωτσόπουλου, Τσακίρη και το Κουβαλάκι. Σε κάθε παιχνίδι τα πάνε καλά τα παιδιά. Ναι, άμα δεν, άμα δεν κάνουμε τα γένια. Να πενέσουμε του. Όχι. Ναι, ναι. Όχι, ρε φίλε, δεν το λέει επειδή είναι από την Δράμα. Τα έργα. Εντάξει, τα καλέσει τριάδε και του Γεωργιωτσόπουλου και του Πουλεκίδη. Ξέρουμε ότι ο Γεωργιωτσόπουλο και τα παιδιά. Εδώ στο παρελθόν κάναμε μάγκε άλλου και άλλου αυτά τα παιδιά. Κουβαλάκι, Τσακίρη, Γεωργιωτσόπουλο και τα άλλα παιδιά που παίζουν. Έχουμε κάνει μάγκε άλλου και άλλου όλη την. Ναι, που παίζουν είναι αξιόλογα παιδιά και νομίζω. Για να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά. Εννοείται, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Θα πεις κάτι άλλο ή να δούμε εικόνα. Να δούμε εικόνα. Να δούμε καλύτερα εικόνα, η εικόνα θα τα πει όλα. Τρίτη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Αθλητικής κατηγορίας και ο Νέστος Χρυσούπελης υποδέχεται εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπελης στον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες για τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Οι Αρβανίτης, Βαρουγισδένης, Λιμπέρης, Λίτσιος, Πεταλωτής, Πατσιώρας, Μαλτέζος, Τσαχυρίδης, Γκαϊβατζής που είναι και αρχηγός με το νούμερο 9, Δεβελούδης, Καρακασίδης. Για τον Νέστο Χρυσούπολης ξεκινούν οι Αθανασίου, Μαϊμπανός, Αρετάς, Χούσινετς, Μικριτσιάν, Παπαδόπουλος, Καθάριος, Τσαπέγιας, Μελισσόπουλος, Γκουτσίδης και Ευθυμιάδες. Διαιτητικό τρίο, οι κύριοι Γεωργιτσόπουλος, Τσακίρης και Κουβαλάκης από την Δράμα. Με τα κόκκινα η ομάδα της Χρυσούπολης και με τα μπλε η ομάδα του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και εδώ η κλήρωση για την μπάλα και το γήπεδο, οι δύο αρχηγοί Μικριτσιάν και Γκαϊβατζής, Παπαδόπουλος, Καθάριος, Παράλυσανδρα Καθάριος, για να απομακρύνεται η μπάλα, κεφαλές, οι κόντρες, η ψηλή μπάλα φτάνει τελικά στον Καθάριο, το σούτ το τελευταίο και ο Πεταλωτής εκεί διώχνει σε κόρνερ. Πατσιώρα στον Μαλτέζο που δεν είναι σε offside. Από αριστερά εκεί. Περνάει την μπάλα στον Δεβελίδη που είναι αφύλακτος. Πλασάρει τον Αθανασίου και κάνει τον 0-1 στο 10ο λεπτό. Ψυχολουσία για την Χρυσούπολη. Ξαναβλέπουμε εδώ πώς τελειώνει τη φάση ο Δεβελίδης από την μπαλά που πήρε από τον Μαλτέζο και οι πανηγυρισμοί. Αν και ζήτησαν offside, δεν ήταν όμως ο Μαλτέζος, οι πανηγυρισμοί εδώ των παιχτών. Κόρνερ με τον Γκουτσίδη. Κεφαλιά του Χούσινετς πάνω από τα δοκάρια του Αρβανίτη. Νέα κόρνερ με τον Μελισσόπουλο. Νέα κεφαλιά του Χούσινετς που είναι ανίκητο στο ψηλό παιχνίδι, όλα τα στιγμένα. Γκουτσίδη στο φάουλ. Σε κόρνερ ο Αρβανίτης. Και έχουμε το κόρνερ με τον Γκουτσίδη, κεφαλιά του Καθάριου. Έχουμε το στρώσιμο της μπάλας στον Τσαπέγια από τον Μελισσόπουλο και την ισοφάρηση σε 1-1 στο 17ο λεπτό. Να ξαναδούμε τη φάση, το κόρνερ, η κεφαλιά. Μελισσόπουλος στρώνει πολύ ωραία στον Τσαπέγια και αυτός με διαγώνιο σουτ νίκησε τον Αρβανίτη κάνοντας το 1-1 στο 17ο λεπτό. Και οι πανηγυρισμοί. Αρετάς τον Καθάρι από αριστερά. Κεφαλιά του Μελισσόπουλου μπλόκαρε ο Αρβανίτης. Πολύ καλή και αυτή η φάση για τον Νέστο. Σέντρα από τα δεξιά διώχνει ο Λίτσιος. Στρώνεται η μπάλα στον Ευθυμιάδη από τον Τσαπέγια και περνάει λίγο out. Ευθυμιάδης, Κουσίδης, η παράλληλη χαμηλή σέντρα, η προβολή του Καθάριου σε κόρνερ ο Αρβανίτης. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Καθάριος τι έχασε. Έχουν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου από τον κύριο Γεωργιτσόπουλο. 2-1 στο πρώτο μήχρονο. Αρετάς περνάει τον Δερουγισδένη. Σεντράλη και η κεφαλιά η γυριστή του Καθάριου δίνει το προβάδισμα 2-1 στο 52. Ξαναβλέπουμε τη φάση, την σέντρα του Αρετά. Καθάριος γυριστή, δύσκολη κεφαλιά, προβάδισμα 2-1.
Πολύ πανηγυρισμοί και βλέπουν μέχρι και τον τερματοφύλακα και τον Αθανασίου έφτασε για να πανηγυρίσει. Φάουλ με τον Καρακασίδη. Κεφαλιά του Λίτσιου, λίγο out. Εδώ ο κόσμος αρκετός και σήμερα, όπως και στο παιχνίδι με το Καλαμπάκι. Μελισσόπουλος πέρασε το μεταλλατή, μόνο στο απάντα από την Αρβανή του Σούπα που πέμπει στις μεγάλες περιοχές και κάνει το 3-1 στο 56. Μελισσόπουλος εδώ ο σκόρερ του τρίτου τέρματος, είδαμε πως πέρασε τον μεταλλατή, πως έκανε και το Σούπα που πέμπει στις μεγάλες περιοχές και έγινε το 3-1. Μελισσόπουλος, το νούμερο 14 και ο χαρακτηριστικός πανηγυρισμός του σκόρερ και του αναδιαγραμματικού τερματοφύλακα, καθώς και των υπολείπων παραγόντων όλοι μαζί που βλέπουν οι προσπάθειες να βεβαιώνονται. Αρετάς την παλιά στο φίτσινο στο σουτ και με δεύτερη προσπάθεια ο Ερβανίτης μπλοκάρει. Καθάριος βγάζει τη σέντρα. Μελισσόπουλος πάνω από τα δοκάρια ο κεφαλά του. Μελισσόπουλος εδώ. Φάουλ με τον Μαραστηρή που πέρασε σαν αλλαγή. Να δούμε αν τα σεντράρει, θα πάει απευθείας. Απευθείας το σουτ σκάει μπάλα, δεν εφνιδιάζεται όμως ο Αθανασίου. Καθάριος. Σέντρα του Καθάριου, προβολή εκεί του Τζελετή, έσκασε μπάλα όμως και σηκώθηκε ψηλά και πέρασε out. Μπερογκυσδένης. Πασάρι προς τον Καταλωτή. Δεν συγχωρεύει την μπάλα. Μελισσόπουλος. Πασάρι στον Περσίδη και από το ύψος της μεγάλης περιοχής κάνει το 4-1. Ο Γιάννης Περσίδης, ο οποίος μπήκε σαν αλλαγή, προέρχεται από τραυματισμό, σκοράρει και αυτό στο 4ο γκολ για τον Νέστο Χρυσούπολης στο 82. Ο δραμινός παίκτης που αγωνίζεται στην Χρυσούπολη από αριστερά τώρα, από δεξιά ο Τσαπέλιας. Βγάζει τη σέντρα, η προβολή του Μελισσόπουλου, δοκάρει και διώχνει ο Λίτσιος τελικά. Από δεξιά οι φιλοξενούμενοι, το σιρτό σουτ και έχουμε το 4-2. Μειώνει ο Γαϊδατζής σε 4-2. Βλέπουμε τον Σιδηρόπουλο πως πέρασε χαμηλά την μπάλα στον Γαϊδατζή και έχουμε το 4-2 με το χαμηλό σιρτό σουτ του αρχηγού του Εθνικού Αλεξανδρούπολης. Εδώ Περσίδης βγάζει την μπάλα έξω να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες στον συμπαίκτη που τραυματίστηκε και ταυτόχρονα έχουμε τη λήξη του παιχνιδιού από τον κύριο Γεώργιο Τσόπουλο. Νέστος Κουσούπολης 4, Εθνικός Αλεξανδρούπολης 2. Αυτές ήταν λοιπόν οι καλύτερες στιγμές του αγώνα του Νέστου Χρυσούπολης με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Άψογος ο Γιώργιο Τσόπουλος. Ναι, τα είδαμε και από τα στιγμότυπα. Α, μπράβο. Να στείλουμε δεν τα χαιρετίσματα στη φίλη μας τη Δέσποινα. Δεν αντιλέγουμε. Που εγκρίνει τις στιλιστικές μας απόψεις. Ποιες? Τις στιλιστικές μας απόψεις. Άσε, εσύ είσαι πόντιος γι' αυτά. Άμα τα λέω έτσι, κολλάς. Εγκρίνει τον ντύσιμο. Αυτό λέω στιλιστικές απόψεις. Αφού είσαι πόντιος. Πες το ελληνικά, ρε παιδί. Ελληνικά, πώς να καταλάβω. Τι το είπα. Λοιπόν, επίσης χαιρετίσματα στην Ξάνθη και στη Στουτγκάρδη, ο Γιώργος ο Μαλαδένης, που μας βλέπει από τη Γερμανία. Και από τη Μάνδρα, ο φίλος μας ο Κυριαζής, ο οποίος είναι φέρελπης τερματοφύλακας, πρέπει να τα βοηθάμε τα παιδιά. Σε είπα, εδώ κάναμε μάγκες άλλους κι άλλους. Πάμε. Παίξε μπάλα. Πάμε να παρακάτω. Δούμε τις δηλώσεις τώρα των προπονητών και δύο παιχτών από έναν από κάθε ομάδα. Κύριε Φλόρο, το σχολείο σας για το σημερινό παιχνίδι. Ξέραμε ότι θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ξέραμε ότι είχαμε απέναντί μας ένα πολύ ποιοτικό αντίπαλο, ο οποίος προερχόταν από δύο ισοπαλίες και ουσιαστικά είχε την πίεση του παιχνιδιού ώστε να φτάσει στη νίκη. Ξεκινήσαμε καλά, αρκετά δυνατά. Φέραμε το παιχνίδι στα μέτρα μας, προηγηθήκαμε νωρίς. Αλλά μάλλον λίγο η απειρία μας στο να μπορέσουμε να διαχειριστούμε το παιχνίδι και να κρατήσουμε λίγο την μπάλα δεν μας βοήθησε. Δυσκολευτήκαμε να αντιμετωπίσουμε τον αντίπαλο στα πλάγια που δημιουργούσε συνέχεια υπεραριθμίες και έφτανε πολύ εύκολα στην περιοχή μας. Σοφαριστήκαμε πολύ γρήγορα και νομίζω από εκεί πέρα ο αντίπαλος ήταν αρκετά καλύτερος από εμάς και δίκαια κέρδισε. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια, ήμασταν αρκετά βελτιωμένοι. Καταφέραμε να φτάσουμε στην αντίπαλη περιοχή, να απειλήσουμε σε κάποιες στιγμές, αλλά προφανώς δεν ήταν αρκετό. Κύριε Κεσκεμενίδη.
Εμείς ερχόμαστε από δύο αποτελέσματα τα οποία δεν είναι τα επιθυμητά για την ομάδα μας. Είναι λογικό αυτό να φέρει πίεση σε όλους μας και κυρίως στα παιδιά γιατί αυτοί αγωνίζονται. Θεωρώ ότι το διαχειρίστηκαν πάρα πολύ καλά. Αντέξανε στην πίεση και δείξαν ότι έχουν χαρακτήρα αυτά τα παιδιά και πραγματικά αξίζουν τα συγχαρητήρια, όχι μόνο για το αποτέλεσμα, αλλά από τη γενική τους παρουσία στο παιχνίδι ήταν πολύ καλή. Βέβαια, αυτό που προβληματίζει αυτή τη στιγμή εμένα προσωπικά είναι το αμυντικό μας το κομμάτι, η αμυντική μας συμπεριφορά, όχι η αμυντική. Που το διευκρινίζω γιατί τρώμε πάρα πολύ εύκολα γκολ. Βέβαια, μετά το 4-1, η ομάδα χαλαρώνει, έτσι είναι αυτές οι ομάδες. Δεν έχουν την διάρκεια, είναι λογικό. Ρίχνουν συνήθως τους ρυθμούς και το πληρώνουμε. Έγινε πολύ μεγάλη προσπάθεια, κυρίως στο ψυχολογικό κομμάτι, γιατί αυτό ήταν το μεγάλο το στοίχημα για μας. Στην πίεση που είχε αυτή η ομάδα και αξίζουν συγχαρητήρια αυτά τα παιδιά, γιατί δείχνουν ότι αξίζουν να είναι πιο ψηλά από εκεί που ξεκινήσαμε. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Η ομάδα είναι καινούργια, το λέω συνέχεια, πρέπει αυτό να το καταλάβουμε. Θέλει χρόνο, ο χρόνος για μας είναι πάντα υπέρ και όσο περνάει ο χρόνος, αυτή η ομάδα γίνεται και καλύτερη. Είμαστε μια καινούργια ομάδα στην κατηγορία και προσπαθούμε να προσαρμοστούμε στα δεδομένα. Σε κάθε παιχνίδι στοχεύουμε στο να κερδίσουμε. Σήμερα δείξαμε ότι έχουμε κάποια θετικά στοιχεία, κρατάμε μόνο τα θετικά. Προσπαθούμε να τα προσαρμόσουμε στο επόμενο μας παιχνίδι όπου πάντα θα επιδιώκουμε την νίκη. Εγώ να ευχηθώ καλή συνέχεια στην ομάδα του Αλεξανδρούπολης και στο φίλο μου τον Μιχάλη. Είναι η ομάδα που εγώ αντρώθηκα ποδοσφαιρικά. Τους εύχομαι τα καλύτερα, να έχουν την υγεία τους και ξέρουμε ότι αυτό το πρωτάθλημα είναι δύσκολο. Τους εύχομαι τα καλύτερα. Τώρα, όσο είχε να κάνει με το παιχνίδι, δεν ξεκινήσαμε καλά. Πάλι βρεθήκαμε από δικό μας λάθος από μια φάση που μπορεί να είναι offside να χάνουμε. Βγάλαμε αντίδραση. Σημαντικό για τη φάση που βρισκόμαστε, γιατί χρειαζόμασταν την νίκη. Είχαμε κάνει δύο ισοπαλίες. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος είχε κάνει δύο ήττες και ψάχνει και αυτή η ομάδα την αντίδρασή της. Δεχτήκαμε ένα γκολ, ισοφαρίσαμε γρήγορα. Δείξαμε ότι έχουμε το τσαγανό ώστε να γυρνάμε παιχνίδια που δεν μας ξεκινάνε καλά. Πιστεύω ότι με στρωτό ποδόσφαιρο χάσαμε ευκαιρίες και μόλις περάσαμε μπροστά στο σκορ, ξέραμε ότι αν είμαστε σοβαροί θα τελειώσουμε και το παιχνίδι όπως και έγινε. Δεχτήκαμε δύο γκολ, αυτό πρέπει να το δουλέψουμε. Δεν πετύχαμε τίποτα ακόμα. Στην τρίτη αγωνιστική δεν γίνεται πρωταθλητής, ούτε παίχτηκε μια ομάδα. Πρέπει να είμαστε σοβαροί από εδώ και στο εξής, ώστε να κοιτάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και να προσπαθούμε να κερδίζουμε κάθε αντίπαλο. Καλή συνέχεια στην αντίπαλη ομάδα, καλή συνέχεια στη δικιά μας και υγεία σε όλα τα παιδιά. Καλή συνέχεια σας. Καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και με τις δηλώσεις ο Κυριάκος Κιτσεμενίδης που έπαιξε και στη Δράμα, στο Παρανέστη, τα καλά χρόνια του Ηρακλή Παρανεστίου τότε. Τώρα βέβαια η ομάδα δεν υπάρχει. Του Ηρακλή Παρανεστίου. Δεν μόνο Παρανέστη. Ναι, κι αλλού, ναι. Νομίζω προς ο Τσάνι πέρασε. Αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, δεν θυμάμαι τώρα. Εμένα μου έμεινε το Παρανέστη τότε γιατί ήταν τα καλά χρόνια του ομάδας Παρανεστίου. Τώρα βέβαια η ομάδα δεν υπάρχει. Όπως και πολλές άλλες ομάδες δεν υπάρχουν εκεί στην Δράμα. Έτσι τους αρέσει, έτσι τους βολεύει, θα λέγα εγώ. Γιατί δεν γίνεται καμία προσπάθεια για να σωθεί κάποια ομάδα που σταματά η δραστηριότητα. Θα γίνει ρεπορτάζ και άρθρο μέσα στις επόμενες μέρες. Ναι. Ναι, δεν πρέπει να δούμε πώς ομάδες σταμάτησαν τα τελευταία χρόνια. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε εικόνα από το παραλίμνη, να δούμε πώς ο τοπικός Απόλλωνας δυσκολεύτηκε να κερδίσει την Πέρνη. Η Πέρνη παρουσιάστηκε πάρα πολύ καλή στον αγωνιστικό χώρο. Είχε εξαιρετικές ευκαιρίες να ανοίξει το σκορ ακόμα και να πετύχει 2 και 3 γκολ. Δεν έγινε αυτό βέβαια. Ήρθε η ήττα και ο προβληματισμός πλέον για την ομάδα της Πέρνης για τη συνέχεια. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Παραλιμνίου εδώ όπου Απόλλων φιλοξενεί στην τρίτη αγωνιστική για την γάμα εθνική κατηγορία πρώτος όμιλος τον Κεραυνό Πέρνης. Σε ένα σημαντικό παιχνίδι ιδιαίτερα για το συμπρότημα του κ. Δημητρίου καθώς δεν έχει περιθώρια για άλλες απώλειες, δεν έχει πετύχει ακόμη νίκη. Να σας δώσουμε τις συνθέσεις των δύο ομάδων. Με τον κύριο Δημητρίου να επιλέγει τον Ασαβίδη κατά Παδοκάρια, Τρενταφύλου Δαμιανό Τσιαούση Κουτσαβασίλη Μερεσιώτη αρχηγός για τους γηπεδούχους. Μπονέρης Δέντσας Καριοφίλης Βασίλης Καριοφίλης Γιάννης και Λαζαρίτης η πρώτη 11.
Αναπληρωματική Μαυρομάτη, Ετάκα Λιάρα, Κατσίπελο, Παναγιοτήρη, Γκερίδη και Χαγιά. Ορίζου κάτω από τα δοκάρια. Μπαντάνη, Μπουλγούρα, Λεγάτο, Κωνσταντάρα, Λάσπατζη, Γεωργιάδη, Τσάκονα, Μαρκάκη, Χαρητήρη, Κωστόπουλο. Η πρώτη 11 αναπληρωματική Μαλάκο, Γεωργίου, Ευκαλτσά, Τζόρτζη, Τζιβανόπουλο, Περπατουλάκη και Μαβινόπουλο. Κύριο Μαμασούλα με τον Ανδρέο και τον Κουφό, το διαιτητικό τρίο. Όλοι τους του συνδέσμου Μακεδονίας. Καλησπέρα φίλες και φίλοι από το γήπεδο του Παραλιμνίου εδώ όπου Απόλλων φιλοξενεί στην τρίτη αγωνιστική για την γάμα εθνική κατηγορία πρώτος όμιλος τον Κεραυνό Πέρνης. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι μια κεφαλιά από πολύ κοντά. Νέα χαμένη ευκαιρία στο πρώτο λεπτό του παιχνιδιού. Ο Κωστόπουλος είναι αυτός ο οποίος επετάχτηκε στο δεύτερο δοκάρι πίσω από την πλάτη του Κοτσαβασίλη. Έτοιμος ο Λαζαρίδης. Εκτελεί στο πρώτο δοκάρι. Έρχεται εκεί να πάρει το rebound με το σουτ που επιχειρεί από καλή θέση ο Μπονέρης. Χαριτίδης έξω από την περιοχή. Να δούμε εκεί, ο Κωστόπουλος θα χάσει ένα σουτ με την μπάλα να φεύγει ελάχιστα έξω από τον Τσάκονα. Το σουτ κάπου βρήκε η μπάλα. Πολύ καλή στιγμή για τον Κεραυνό στο ένα το λεπτό. Καριοφίλης μέσα στην περιοχή. Θα βρει την μπάλα από πολύ καλό σημείο στο 11 αυτή η στιγμή για τον Απόλλωνα. Μερεσιώτης. Μεγάλη διαγώνια μπαλιά για τον Μπονέρη. Θα κατεβάσει ωραία με το στήθος ο Μπονέρης. Θα βγάλει την σέντρα. Έρχεται να πάρει το rebound ο Δαμιανός έξω από την περιοχή. Τριανταφύλου θα κάνει το σούτα. Θα πεταχτεί εκεί στην δεξιά του γωνιά. Ο ρίζος θα κόψει. Συνεχίζεται η φάση. Πολύ καλή στιγμή στο 15. Νέα σέντρα Χαριτίδης θα γυρίσει. Δεν μπορεί εκεί καθώς ο Βέντσας είναι αυτός ο οποίος διώχνει σχεδόν πάνω από την γραμμή στο 14. 18 λεπτό 0-0 εδώ στο Παραλίμνιο. Μερεσιώτης ο οποίος ανεβαίνει. Λαζαρίδης, Καριοφίλης, το σούτ. Πολύ καλή επέμβαση από τον Ρίζο. Τεράστια ευκαιρία στο να ανοίξει το σκόρο ο Απόλλωνας με τον Καριοφίλη στο 18. Δεν τσάς, ωραία προσποίηση. Καριοφίλη σε κάθετη μεταβίβαση για τον Λαζαρίδη. Θα σηκωθεί η σημαία από τον πρώτο βοηθό. Έχω την εντύπωση ότι ο Λαζαρίδης φεύγει από κανονική θέση. Θα πρέπει να ξαναδούμε αυτή την φάση. Στο 25 βρισκόμαστε. Πολύ καλή η κάθετη μεταβίβαση που βγήκε εκεί από τον Καριοφίλη. 24-45. Κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας ο Λαζαρίδης, σηκώθηκε όμως η σημαία από τον πρώτο βοηθό. Έχω την εντύπωση ότι καλυπτόμενος ήταν ο Λαζαρίδης, φεύγει από κανονική θέση. Εν πάση περιπτώσει, πλάγιο out που παραχωρεί εκεί από αριστερά ο Μπαντάνης. Καριοφίλης τώρα, ωραία θα αποφύγει. Καριοφίλης θα μπει στην περιοχή, πάντα Καριοφίλης, θα δούμε, θα κάνει το πλασέ. Στην κλειστή γωνιά θα πέσει ο Ρίζος και θα μπλοκάρει στο 26. Κώστας Τριανταφύλου τώρα. Θα χάσει ένα βίαστο λάθος εκεί που έγινε. Δίνει το δικαίωμα να κερδίσουν με τον Κωστόπουλο τώρα. Από δεξιά θα μπει στην περιοχή. Να δούμε ποια θα είναι η επιλογή του. Θα κάνει το σούτ. Πολύ καλή στιγμή για τον Κεραυνό Πέρνης. Πέφτει στην δεξιά του γωνιά ο Σαββίδης. Απομακρύνει την μπάλα σε κόρνερ στο 27. Συνεγερμό στην εστία του Σαββίδη. Πολύ καλή εκτέλεση. Θα βγει με τις γροθιές. Θα διώξει. Έρχεται να πάρει το rebound και επιχειρεί ένα σούτ. Πάνω στην κίνηση ο Λάσπατζης ήταν αυτός. Μπουλγουράς για τον Λάσπατζη. Λάσπατζης στην περιοχή. Θα γίνει το πλασέ από τον Γεωργιάδη. Πολύ καλή στιγμή για την Πέρνη στο 35.
Πλάγιο out. Δαμιανός. Δαμιανός, ωραία θα μπει, θα κρατηθεί, θα γυρίσει τελευταία στιγμή ο Λάσπατζης σε κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή για τον Απόλλωνα στο 40. Πλάγιο out τώρα, με το παιχνίδι να αποκτά εκ νέου γρήγορο ρυθμό. Ο Λαζαρίδης θα κοπεί εκεί με φράγμα από τον Λεγάτο. Κίτρινη στον Λεγάτο εκεί καθώς διαμαρτυρήθηκε, ένα φάουλο από δεξιά όπως πήγε να φύγει ο Λαζαρίδης στην παλιά του Δαμιανού. Τσαούσης εκτελεί στο δεύτερο δοκάρι, πήδηξε εκεί, πήρε την κεφαλιά ο Κοτσαβασίλης, έσκασε στο έδαφος, περνά out στο 41. Και πάλι Δαμιανός, Καριοφίλης, διεκδικεί εκεί με τον Ελεγάτο, κερδίζει ο Καριοφίλης από την άλλη μεριά για τον Μπονέρη. Θα κάνει το shoot goal. Ο Μπονέρης μπήκε στην περιοχή, έκανε το shoot. Κανένα περιθώριο αντίδρασης για τον Ρίζο. Ανοίγει το σκορ σε ένα πολύ καλό σημείο, ακριβώς το 45 του πρώτου μέρους. 1-0 μπροστά ο Απόλλων με γκολ του Μπονέρη. Επανεργόμαστε και πάλι εδώ στο γήπεδο του Απόλλωνα για την έναρξη του δευτέρου μέρους. Παραλίμνιο Κεραυνός παίρνει 1-0 ακριβώς με την εκπνοή του πρώτου 45 λεπτού. Το βρίσκει στον Δαμιανό Τριανταφύλου Καριοφίλης, στριφογυρνά πάντα Καριοφίλης, ωραία για τον Μπονέρη, θα μπει στην περιοχή, επικίνδυνη στιγμή εκεί, ο Ρίζος θα βγει, θα μπλοκάρει και θέλει να παίξει γρήγορα για τον Χαριτίδη με ένα βολέ. Χαριτίδης τώρα εκεί με τον Δαμιανό. Χαριτίδης ο οποίος θα πέσει, διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι, πέστε λέει ο κύριος Μαμασούλας. Γεωργιάδης με τον Γεωργίεφ. Γεωργίεφ ο οποίος θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει, επικίνδυνη στιγμή, πέφτει σωστά ο Σαββίδης ακριβώς το 70 και μπλοκάρει. Ένα παιχνίδι που κινείται στην κόψη του Ξεραφιού. Μπαντάνης επιχειρεί ένα σούτ, δεν ανησυχεί ο Σαββίδης στο 71. Να δούμε τώρα ο Μαλακός. Μαλακός ο οποίος θα κρατηθεί, θα πέσει, δεν έχουμε κάτι το επιλείψιμο. Παραλίμνιο το οποίο προσπαθεί κυρίως να διαφυλάξει το σκορ. Λάθος από τον Σαββίδη. Γεωργίεφ. Γεωργίεφ θα μπει περιοχή, να δούμε, θέλει να γυρίσει. Μπαντάνης θα κάνει το σουτ, κόβει ο Δέντσας τελευταία στιγμή. Κόρνερ. Να δούμε. Μπαντάνης στο δεύτερο δοκάρι εκτελεί μεγάλη ευκαιρία. Διπλή χαμένη ευκαιρία στο 87, καθώς εκεί δεν μπόρεσε να γυρίσει σωστά ο Κωνσταντάρας. Θεωρώ πως δεν θα αργήσει ο κύριος Μαμασούλας να σφυρίξει την λήξη του παιχνιδιού. Πάση θυσία χρειάζεται το τρίποντο Απόλλων καθώς απόλυσε στην έδρα του βαθμού. Θα δούμε τώρα τον Ζυγκερίδη στην κόντρα επίθεση. Θα μπει στην περιοχή Ζυγκερίδης, έτοιμος για το 2-0. Κάνει το σουτ στην εξωτερική πλευρά των δικτύων του Ρίζου. Μεγάλη φάση στο 92ο λεπτό. Αργά αργά τώρα ο Σαββίδης θα πάει να εκτελέσει. Για τον Μπονέρη παίρνει την κεφαλιά. Ζυγκερίδης, Παναγιωτίδης δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Πλάγιο out για την παίρνει. Τελευταίο σφύριγμα από τον κύριο Μαμασούλα. Ακούγεται αυτή τη στιγμή. Παραλίμνιο παίρνει 1-0. Σημαντική νίκη από το 45 του πρώτου μέρους με γκολ του Μπονέρη. Πολύ καλό παιχνίδι και νομίζω ότι η ομάδα της Πέννης στάθηκε πολύ καλά στον αγωνιστικό χώρο. Τουλάχιστον από τις φάσεις που είδα, κλασικές ευκαιρίες για γκολ. Δεν το κατάφερε βέβαια. Η ομάδα του Παραλιμνίου που στις τρεις αγωνιστικές έχει γευτεί και τα τρία αποτελέσματα και την ήττα πρώτη αγωνιστική και την ισοπαλία στο Σιδηρόκαστρο, ήττα από την Καβάλα εντός, ισοπαλία στο Σιδηρόκαστρο και νίκη τώρα με την ομάδα της Πέρνης. Βέβαια η κούραση θεωρώ ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα του Παραλιμνίου που όπως είπαμε συμμετέχει και στο κύπελο Ελλάδος, εκεί υποχρεώσει στο κύπελο Σερών, εκεί υποχρεώσει στο πρωτάθλημα σίγουρα. Το ρόστερ δεν είναι και πολύ μεγάλο. Υπάρχει, το βάρος πέφτει σε σχεδόν στους ίδιους ποδοσφαιριστές και έτσι λογικό είναι να υπάρχει η κούραση. Πάμε τώρα να ακούσουμε δηλώσεις των δύο προπονητών. Ήταν ένα
αν θέλεις, ένα κακό απόγευμα για μας από πλευράς απόδοσης. Το υπέρνει, πιστεύω ότι δικαιούνταν κάτι περισσότερο από αυτό το παιχνίδι. Ήταν η ομάδα που μπήκε πολύ καλύτερα στο παιχνίδι, στο πρώτο ημίχρονο. Είχε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις να σκοράρει και γενικά στεκόταν στο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο, πολύ καλύτερα. Στο δεύτερο ημίχρονο μπορώ να πω ότι στην αρχή ισορροπήσαμε λίγο τα πράγματα. Οι ομάδες ήταν, μπορεί και να είμαστε λίγο καλύτεροι. Ίσως ήταν τον γκολ που πετύχαμε στο 45, μας έδωσε λίγο έναν αέρα. Αλλά στη διάρκεια του παιχνιδιού η Πέρνη πράγματι προσπάθησε να παίξει, να ισοφαρίσει, αλλά δεν έκανε τις φάσεις και τις ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Αυτό που θέλω να πω από αυτό το παιχνίδι, για αυτό το παιχνίδι, να πάρουμε μόνο τους 3 βαθμούς, να κρατήσουμε μάλλον μόνο τους 3 βαθμούς και να προβληματιστούμε γιατί η ομάδα έχει αυτή την εικόνα. Γιατί δεν είναι μόνο σήμερα, είναι εδώ και 3 εβδομάδες έχουμε αυτό το θέμα και δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Εύχομαι στην Πέρνη έτσι ό,τι καλύτερο, καλή συνέχεια. Θέλω να πω ότι σίγουρα μπαίνουν στην ομάδα, αρχίζουν και μπαίνουν κάποια νέα παιδιά που ίσως επηρεάζουν λίγο την κατάσταση, αλλά ξέρω ότι είναι καλοί παίκτες και καλοί ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια θα μας βοηθήσουν. Καταρχήν θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά για την εμφάνισή τους σήμερα. Νομίζω ότι όχι μόνο δεν φοβηθήκαμε τον αντίπαλο και τον κοιτάξαμε στα μάτια, πιστεύω ότι στο πρώτο ημίχρονο, αν θυμάμαι καλά, δημιουργήσαμε πάνω από 4-5 καθαρές ευκαιρίες για γκολ. Δεν καταφέραμε να πετύχουμε τον γκολ και σε μια αδράνεια στην άμυνα, σε ένα λάθος που κάναμε, δεχθήκαμε και τον γκολ στο 45, που τελείωσε το ημίχρονο. Αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψυχολογία μας, αλλά από εκεί και πέρα θεωρώ ότι και στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν η ομάδα που κυριάρχησε μέσα στο παιχνίδι. Νομίζω ότι είχαμε την κατοχή της μπάλας και στο δεύτερο ημίχρονο και πάλι, αν και κάναμε πιο λίγες ευκαιρίες, ήμασταν η ομάδα που δημιούργησε τις πιο καθαρές φάσεις. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο από το να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να βελτιώσουμε το επιθετικό μας κομμάτι, ώστε να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια γκολ για να μας βοηθάνε στην εξέλιξη του παιχνιδιού. Είμαι πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά, από την προσπάθειά τους και θέλω να, και μακάρι να συνεχίσουμε έτσι. Θέλουμε επίσης να ευχαριστήσουμε την ομάδα του Παραλιμνίου για τη φιλοξενία και να ευχηθούμε καλή συνέχεια. Αυτά λοιπόν και με τις δηλώσεις των δύο προμονητών. Πραγματικά η φιλοξενία στο Παραλίμνη είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ καλή. Πάμε Καλαμπάκι. Καλαμπάκι. Τώρα γιατί λες ένα θέμα το οποίο προκαλεί ένα είδος αγανάκτηση, θα έλεγα. Ναι, ως όποιον και να το είπα αυτό, όλοι είπανε δεν ντρέπονται. Αυτό το πράγμα είπανε. Καλά δεν ντρέπονται. Δηλαδή δεν άκουσα ένα να λέει καλά κάνανε. Έτσι το κάνανε και καλά το κάνανε τέλος πάντων. Ένας δεν μου το είπε. Σ' όποιον και αν το έχω πει, μου είπανε καλά δεν τρέπονται. Αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων. Είπαμε ιστορία πάντα κρίνει. Και έτσι κάποια στιγμή θα κριθείτε κι εσείς που πήρατε αυτή την απόφαση. Εγώ απλά σας το λέω ότι σ' όποιον και αν το είπα, μου είπανε καλά δεν τρέπονται. Αυτό. Και τώρα το κλείνω εκεί πέρα. Δεν μας ενδιαφέρεται. Κάντε ό,τι θέλετε. Έτσι το σκεφτήκατε, έτσι το κάνατε. Θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό. Καλά κάνετε. Το πάτε προσωπικά. Δεν βαριέσαι.
Τόσο ανεχτήκαμε, τόσο ανεχτήκαμε. Αυτό δεν θα ανεχτούμε. Δεν βαριέσαι. Απλά η αδικία ωστόσο, φίλε, ωστόσο, δεν μείνει κρυφή ποτέ, έτσι. Οφείλουμε να σεβαστούμε τους φιλάθλους της Χρυσούπολης, γιατί την προηγούμενη... Και του Καλαμπακίου, δεν φταίνει τίποτα σε τίποτα οι άνθρωποι. Εντάξει, γιατί και του Καλαμπακίου, άντε, φιλάθλους του Καλαμπακίου που δεν φταίνει σε τίποτα. Σε παρακαλώ. Οφείλουμε να τους σεβαστούμε και να προβάλλουμε τα στιγμιότυπα τα οποία δεν είχαμε τη δυνατότητα να σας δείξουμε την προηγούμενη εκπομπή λόγω κάποιου προβλήματος, μάλλον των πολλών προβλημάτων της εκπομπής εκείνης της προηγούμενης εβδομάδας. Γι' αυτό και θα δούμε τα στιγμιότυπα από το παιχνίδι αυτό. Δεύτερη αγωνιστική της ΓΑΜΑ Εθνικής Κατηγορίας Ανδρών, όπου εδώ στο γήπεδο της Χρυσούπολης, ο Νέστος υποδέχεται την Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου. Οι συνθέσεις με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Ο κύριος Κεσκεμενίδης έχει επιλέξει τους Αθανασίου κάτω από τα δοκάρια, Καθάριος, Αρετάς, Χούσκινες, Μεκριτσιάν, Μελισσόπουλος, Ευθυμιάδης, Νύχταρης, Τσαμπέγια, Φέλης και Κουτσίδης. Και ο κύριος Χατζηκυριάκου για την Αθλητική Ένωση Καλαμπακίου. Τον Παγκάκι κάτω από τα δοκάρια, Φλόδος Ιάδης, Ντόβας, Τσερκέζος, Κωνσταντινίδης, Κλόγκερη, Καλαϊτζίδης, Κασαπίδης, Στάικος, Βασιλιάδης και Παυλίδης. Διευθυντικό τρίο οι κύριοι Τσιαουσίδης, Παπαδόπουλος και Χατζηβασιλείου. Με τα μπλε η ομάδα της Χρυσούπολης, με τα μαύρα η ομάδα της Αθλητικής Ένωσης Καλαμπακίου και εδώ στο κέντρο του γηπέδου γίνεται η κλήρωση για την μπάλα και το γήπεδο. Η πρώτη φάση με τον Κωνσταντινίδη από αριστερά για τον Καλαϊτζίδη. Καλαϊτζίδης βγάζει τη χαμηλή σέντρα, εκεί πετάγεται ο Παυλίδης, δεν κατάφερε να σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα με προβολή. Η πρώτη καλή φάση για το Καλαμπάκι. Έχουμε ένα φάουλ με τον Κουτσίδη από δεξιά. Πετάγεται εκεί πολύ ωραία ο Χούσινες, η προβολή, αλλά περνάει λίγο έξω από το κάθετο δοκάρι του Παγκάκι. Χούσινες με την προβολή. Γίνει το φάουλ του Κασαπίδη πάνω στο Φέλη. Αυτό βγάζει την μπάλα στον Νύχταρη. Νύχταρης, το σουτ, ψηλά out και εδώ οι παρατηρήσεις του κυρίου Τσιαουσίδη στον Κασαπίδη. Κλόγκυρη στο φάουλ. Πηδάει εκεί ο Αθανασίου, χάνει την μπάλα από τον Στάικο, το γυριστό σουτ του Στάικου και έχουμε το 0-1. 0-1 στο 22 με τον Στάικο. Ξαναβλέπουμε τη φάση, ο Κλόγκυρη σουτάρει πολύ δυνατά, η μπάλα φτάνει εκεί στο ύψος της μεγάλης περιοχής και με αυτόν τον τρόπο ο Στάικος, ο Νίκος, ανοίγει το σκόρ για τον λογαριασμό του Καλαμπακίου στο 22ο λεπτό. Και οι πανηγυρισμοί των παικτών του Καλαμπακίου με τον σκόρερ τον Νίκο τον Στάικο. Ένα φάουλ με τον Μελισσόπουλο. Από αριστερά όπως επιτίθεται ο Νέστος. Καλοχτυπημένο. Η προβολή εκεί του Μεκριτσιάν και έχουμε το 1-1 στο 27ο λεπτό. Με αυτόν τον τρόπο πετάχθηκε αφύλακτος. Ξαναβλέπουμε τη φάση ο Μελισσόπουλος. Καλοχτυπημένο. Η προβολή δεν μπόρεσε να αντιδράσει εκεί ο Παγκάκης και έχουμε το 1-1. Και οι πανηγυρισμοί των παιχτών. Δεν χάρηκε ένα πεντάλεπτο το γκολ τον Καλαμπάκι. Περάσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Αρετάς τον Νύχταρη. Αρετάς τελικά βγάζει την παλιά μπλοκάρει ο Παγκάκης. Και πάλι από αριστερά ο Αρετάς στον Νύχταρη. Νύχταρης που δεν είναι σε θέση offside. Αποφεύγει τον Κλόγκυρη. Το σουτ με τα πόδια ο Παγκάκης σώζει την αιστεία του. Καθάριος τον Κουτσίδη την παλιά. Το δυνατό αριστερό σουτ περνάει και αυτή η ανεκμετάλλευτη ευκαιρία από το αριστερό κάθετο δοκάρι του Παγκάκη. Από αριστερά πάλι μπάλα στον Καθάριο. Καθάριος το σουτ τον νικάει εδώ ο Παγκάκης, σώζει την αιστεία του. Θεοδοσιάδης στο πλάγιο για το Καλαμπάκι. Κεφαλιά του Τζιβανάκη πίσω στον Στάικο. Το κοντρόλ, το γύρισμα του σώματος και έχουμε το 1-2 στο 80. Ψυχρολουσία θα λέγαμε για τη Χρυσούπολη. Κεφαλιά του Τζιβανάκη προς τα πίσω. Γυρίζει ο Στάικο στο διαγώνιο δυνατό σουτ και δεν μπορεί εκεί να αντιδράσει ο Αθανασίου. Και έχουμε το 1-2 και οι πανηγυρισμοί. Δεύτερο προσωπικό γκολ του Νίκου Στάικου σήμερα στο παιχνίδι. Και τα συγχαρητήρια εδώ και στον προπονητή Αρατάς
Η μπάλα φτάνει στον Κούσινας από κοντά, δεν μπορεί και πάλι. Βγαίνει η μπάλα στον Τσιβανάκη. Τσιβανάκης ανάμεσα από τους δύο αμυντικούς. Τσιβανάκης στο διαγώνιο σου, αδύνατο όμως, δεν είναι ανησυχεί ο Αθανασίου. Αρετάς. Δεν πιάνει την κεφαλιά εκεί ο Κούσινας στη σέντρα του Αρετά. Η βαθιά μπαλιά, κεφαλιά του Κουτσίδη. Πάλι στο Μελισσόπουλο το σουτ. Σώζει πάνω στην εστία ο Τσερκέζος. Σε καινή εστία δεν μπόρεσε εκεί ο Μελισσόπουλος να κερδίσει τον Παγκάκη. Το φάουλ του Αθανασίου τελευταίες στιγμές. Πηδάει ο Παγκάκης και έχουμε την κεφαλιά τελικά. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων του Μετριτσιάν, του αρχηγού και ψυχρολουσία. Ξαναβλέπουμε τη φάση. Αθανασίου. Πηδάει εκεί πιο ψηλά όμως. Ο Μετριτσιάν, ο αρχηγός της ομάδας του Νέστορ και στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, λίγο πριν λήξει η τελευταία φάση θα λέγαμε, φέρνει στο μάτι στα ίσια, αυτό κι αν δεν είναι ψυχρολουσία. Η σέντρα μετά το γκολ, διώχνει ο Κλόγκερη και αυτή τη στιγμή ο κύριος Τσαουσίδης σφυρίζει τη λήξη του αγώνα, τελικό αποτέλεσμα 2-2. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το παιχνίδι της προηγούμενης αγωνιστικής ανάμεσα στον Έστω Χρυσούπολης και στην ομάδα του Καλαμπακίου, τελικό 2-2. Βέβαια για να απαντήσω στη φίλη μας την Κυριακή, εσύ δεν στεναχωρήσε με τίποτα, έτσι. Και δεν καταλαβαίνεις από αυτά. Απλά η ιστορία κρίνει. Εγώ θα το λέω αυτό, πάντοτε. Αυτό ακριβώς. Έτσι, όλοι κρινόμαστε εκ του αποτελέσματος και κάποια στιγμή όλοι θα κληθείτε να δώσετε εξηγήσεις. Αυτά. Πάμε τώρα σε κάρτες από το τοπικό να τελειώνουμε. Ναι, πάμε σε κάρτες. Βέβαια να πούμε ότι είχε κανονιστεί να υπάρχει κάμερα και στο παιχνίδι του Αετού Ορφανού, αλλά τελευταία στιγμή με το σιδηρόγραφο, τελευταία στιγμή όμως πρόβλημα που δημιουργήθηκε στο συνεργάτη, δεν μπόρεσε να πάει στο Ορφανό. Πρόβλημα υγείας, έτσι. Είναι πρόβλημα υγείας για να καλύψει το παιχνίδι. Άρα, εκτός από το Κιλκής, θα είχαμε όλη την κατηγορία. Και το Καλαμπάκι, βέβαια, θα είχαμε όλη την κατηγορία. Είναι μια σημαντική επιτυχία. Εκτός από τον Καλαμπάκι που μας έχει απαγορευτεί η είσοδος. Ναι, αυτό ακριβώς. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά του για να ξέρει ο κόσμος τι γίνεται. Δηλαδή είναι ανήκουστο αυτό το πράγμα. Έτσι. Το λες και έχει απαγορευτεί εκνευρισμός. Η είσοδος στο Καλαμπάκι. Έλα Χριστέ και Παναγία. Τι να πω, το σταυρό μου κάνω. Απλά να λέμε αλήθειες. Τίποτα άλλο. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πάμε στα τοπικά. Γι' αυτό σας είπα, όπου και αν το έχω πει, καλά δεν τρέπονται, αυτό μου πάει. Η απάντηση ήταν αυτή. Δεν πειράζει. Λοιπόν, πάμε στα. Είχαμε πει την επόμενη αγωνιστική, έτσι. Ναι. Τελειώσαμε με την Γάμα Εθνική και πάμε τώρα στα τοπικά. Πάμε στα τοπικά. Ξεκινάμε πρώτα από την Δράμα. Να δούμε τα αποτελέσματα. Όπου εκεί ο Παδραμαϊκός πήρε τον ντέρμπι με την Προτζάνη, κέρδισε 1-0 και φιγουράρει στην πρώτη θέση. Βέβαια και η ομάδα των Αμπελογή που είναι κοντά. Και να δούμε την κάρτα. Λοιπόν, ο Λίβος καλή βρύση, επιστροφή στις νίκες της εβδομάδας καλής βρύσης με 0-2 προβληματισμός υπάρχει από την αρχή, θα έλεγα, για την ομάδα του Φωτολίβους, έτσι δεν είναι? Κοίταξε, κάνει καλές εμφανίσεις φέτος, Φωτολίβους, αλλά πιστεύω ότι κάπου δεν έχει βρει το λιοντάρι, το μείγμα για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Την άλλη καλή βρύση, ναι, μεν παίρνει έξω, αλλά μέσα έχει υποστεί δύο ήττες, βέβαια, με χωριστή και πετούσα. Βέβαια, σε αυτά τα δύο παιχνίδια που έλειψε ο τερματοφύλακας ο Μαρίνος, για να μην λέμε επίθετα, γιατί θα έχουμε θέμα. Έτσι, ο οποίος κρέμασε την ομάδα, είναι φιλαράκι και τον έχω πει πολλές φορές να ελέγξει τα νεύρα του. Πετρούσα Ξηροπόταμος 2-0, εύκολο το παιχνίδι. Ξηροπόταμος προσπάθησε. Ναι, μαζεύεται το Ξηροπόταμος σιγά-σιγά. Δεν ξέρω όμως ως. Μάλιστα, την επόμενη αγωνιστική, στο ετός έδρας παιχνίδι με τα Κύρια, ναι, θα υπάρχει και σουβλάκι. Για τους φιλάθλους που θα πάνε εκεί για να δουν το παιχνίδι. Έλα, Χριστέ, έτσι με ενημέρωσε ο φίλος μου ο Κώστας. Τώρα τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Αμπελόκηποι, πολύ καλή χρονιά για την ομάδα των Αμπελόκηπων. 3-0, 4 στα 4. Πιστεύω ότι θα είναι μια ομάδα που θα είναι στην τετράδα. Χωριστή Δουμπέσας 4-3. Σε ένα παιχνίδι Grand Guignol με τη νίκη της χωριστής να έρχεται στο 93 με πέναλτι και κάπου εκεί. Κάποιοι γονείς ξέφυγαν λίγο, γι' αυτό το παιχνίδι μιλούσα. Σιταγρή Κύρια 1-0. Το περίμενε στο αποτέλεσμα. Το 1-0, το Σιταγρόν. Ναι, τον Άσο, το Σιταγρόν. Εγώ όχι. Όχι, κοίταξε, έχει νεαρά παιδιά η ομάδα των Σιταγρών.
Περίμενα ότι κάποια στιγμή θα τις βγουν τα αποτελέσματα. Εγώ, αλλά εγώ περίμενα να μην βγουν τα ονόματα. Ναι. Άμπραβο, εγώ περίμενα να βγει των Κυργίων. Και όχι να μην βγει των Κυργίων. Εδώ δεν βγήκε των Κυργίων. Και όχι βγήκε των Συνταγών. Και όπως είπα στον φίλο μου τον Χρήστο τον Ζεκερίδη, χρησιμοποιώ το επίθετο με τη σχετική άδειά του. Έχει περάσει από Προσοτσάνη και από Βόλακα και χάνει. Στεναχωρέθηκε πολύ. Στεναχωρέθηκε το πρωί με πήρε στεναχωρημένο. Κρυστάρα. Λοιπόν, πάμε στα άλλα δύο τελευταία αποτελέσματα. Πανδραμαϊκός Προσοτσάνη 1-0, με τον γκολ να έρχεται στο 30 από τον αρχισκόρερ των τελευταίων χρόνων στο τοπικό, τον Γιώργο. Ξέρουν οι άλλοι. Ο Γιώργος, ο οποίος είναι γαμπρός στη Δράμα από την Ηλία, έτσι για να το γελάμε λίγο, γιατί μόνο για γέλια είμαστε τελικά. Και 9.30 Βόλακας 2-3, ένα γεμάτο παιχνίδι. Ο Βόλακας, το έχω πει χίλιες φορές, είναι η κορυφαία σε ταχυδυναμική ομάδα στον ομό. Αν εμπλουτίσει και το παιχνίδι της με την τεχνική, ίσως μιλάμε για μια πάρα πολύ ολοκληρωμένη ομάδα. Ο Λευτέρης Σουροδίδης αυτό είναι που προσπαθεί να το κάνει. Και θα το κάνει. Είναι 9.30 από την άλλη του Γιώργου του Πολυχρονίδη, πάλι με σχετική άδεια του Γιώργου χρησιμοποιούμε το επίθετό του. Με νέα παιδιά, συνεχίζει τις πάρα πολύ καλές εμφανίσεις. Αυτό γιατί θα γελάει ο ξένος κόσμος. Ας γελάνε, φίλοι, τι θα κάνουμε. Εμείς θα γελάει με τη Δράμα ο ξένος κόσμος. Θα μας γράψει και ο κίτρινος τύπος. Αυτά γίνονται μόνο στη Δράμα, το έχω ξαναπεί. Είναι ανίκουστα. Ρεπό, Άρης Καλαμόνα. Πάμε στη βαθμολογία εντάχει για να ολοκληρωθεί η εκπομπή, μια και είναι προχωρημένη ώρα. Πανδραμαϊκός 13 βαθμούς, Αμπελόκηποι 12. Το έχουμε αστερίσκο γιατί έχει. 4 στα 4 με το ρεπό, έτσι. Ο Βόλακας 11 ανέβηκε στην τρίτη θέση. Προσοτσάνη υποχώρησε με 10. Ανεβαίνει η Πετρούσα Θόρυβα στους 9. Η Χωριστή πήγε στους 8. Η Νέα Μισός έμεινε στους 7. Η Καλυβρίς με την νίκη της με 6 βαθμούς όλους εκτός έδρας. Τα Κύρια με ένα ρεπό είναι στους 5. Το Δοξάτο με ρεπό στους 4. Φωτολίβος με ρεπό στους 3. Δουμπέσα στους 3. Καλαμόνα στους 3. Και έχουμε Συνταγρούς με 3 βαθμούς και Ξηροπόταμο με 1. Πέφτουν οι δύο ομάδες. Υπάρχει στη σχετική προκήρυξη η πρόβλεψη να γίνει και αγώνας μπαράζ μεταξύ του 13ου και του Δευτέρου, ή αν δεν θυμάμαι καλά, του Τρίτου από τη δεύτερη κατηγορία. Άρα και εκεί που λέει Καλαμόνας οδηγείται σε μπαράζ. Αν πέσει και το Καλαμπάκι, πιθανόν να πέφτει εκεί που λέει Καλαμόνας και να πηγαίνει σε μπαράζ ο Τουμπέσας. Πάμε παρακάτω τώρα στην επόμενη αγωνιστική. Εντάχει. 7η αγωνιστική, 6η στην ουσία, το επόμενο Σαββατοκύριακο στις 20 του μήνα θα γίνει αυτή η αγωνιστική, ενώ στις 27 που δεν είχε προβλεφθεί η αγωνιστική θα γίνει η πρώτη αγωνιστική που είχε αναβληθεί για το συλλαλητήριο. Καλυβρίση Ξηροπόταμος, η επιστροφή του δάσκαλου στην Καλυβρίση. Για το συλλαλητήριο. Για το συλλαλητήριο, ναι. Ποιος πήγε στο Καλυβρίση. Στην Καλυβρίση Ξηροπόταμος. Επιστρέφει ο δάσκαλος στην Καλυβρίση. Δεν πήρα το και από τον Σερτάκι γιατί δεν τον είδα καν. Λοιπόν, Δοξάτο Φωτολίβος, Δουμπέσα Πετρούσα. Πολύ ωραίο ματσάκι αυτό πιστεύω θα είναι. Κύρια Αμπελόκηποι. Κράς τεστ. Εδώ χαρτί θα έλεγα για τα Κύρια. Κράς τεστ για τα Κύρια απέναντι στον φίλο μου τον Γιάννη τον Ιωαννίδη, τον Ψηλό. Προσοτσάνη Χωριστή, επιστροφή του Περσιανλή του Λευτέρη του φίλου μου στην Προσοτσάνη. Καλαμόνα Συνταγρή. Και εδώ είναι ένα ντέρμπι εξάποντο. Βόλακας Πανδραμαϊκός, να δούμε αν ο Βόλακας θα καταφέρει να βάλει δύσκολα. Λες εσύ επίθετα, έχεις πάρει χαρτί. Έχω παιδιά. Πάρει την άδειά του χρόνια, φίλε. Χαρτί πήρες. Στην κατάλληλη στιγμή θα με υπερασπιστεί. Πήρες χαρτί. Τι εννοείς. Ναι, έχω πάρει χαρτί. Τι εννοώ, όλοι, άκου. Χαρτί έχω πάρει. Καλύτερο χαρτί από τον λόγο δεν υπάρχει. Και ρεπό έχει η ομάδα της Νέας Αμισού. Β1 κατηγορία, τη δείξαμε αυτή την αγωνιστική. Β1 κατηγορία, πρώτος όμιλος στη Β κατηγορία, τρίτη αγωνιστική. Μαυρόβατος Μικροχώρη 3-0. Κουδούνια Αρκαδικός 3-5. Μοναστηράκι Καλύφητος 1-0. Προάστιο Νέα Μισός 0-0 στο μοναδικό παιχνίδι στον νομό της Δράμας που δεν είχε γκολ. Και Ανδριανή Νέα Σεβάστια από 0-1-2-1. Μεγάλη έκπληξη για την Ανδριανή. Ρεπό Άγιος Αθανάσιος. Πού καταντήσαμε, Β κατηγορία. Λοιπόν, βαθμολογία. Πάμε την τρίτη αγωνιστική τώρα. 10 βαθμούς στο Αρκαδικό. 9 βαθμούς ο Μαυρόβατος με 3 στα 3 και ρεπό. Ο Άγιος Αθανάσιος έχει 7 βαθμούς με το ρεπό. Καλύφητος 6 με το ρεπό. Μικροχώρη 6. Μοναστηράκι 6 με ρεπό. ΠΑΟΚ Νέας Αμισού Β, η δεύτερη ομάδα, και συγχαρητήρια στη Νέα Αμισό που δημιούργησε αυτή τη δεύτερη ομάδα για να παίζουν τα παιδιά. 4. Απόλλων Νέα Σεβάστιας 3. Κουδούνια 3 που επανήλθαν. Ανδριανή 3 που επανήλθε. Και Προάστιο 1 που επανήλθε. Και καλό είναι να βλέπουμε ομάδες να επανέρχονται και όχι. 3 επανήλθαν, 9 φύγανε. Θα το έλεγα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε τώρα στην επόμενη αγωνιστική.
Μικροχώρο Εργατικός, Καλύφητος Μαυρόβατος στο ντέρμπι, Νέα Μισός Β Κουδούνια, Άγιος Μοναστηράκης σε ένα ακόμα παιχνίδι, Ανδριανή Προάστη και ρεπό είχε ομάδα του Απόλλων Νέας Σεβάστιας. Πάμε και στον δεύτερο όμιλο της Β κατηγορίας, να τελειώνουμε με την εκπομπή. Τέταρτη αγωνιστική, Μικρόπολη Καστρινός 5-0, 0-0 το πρώτο ημίχρονο, πάτησε γκάι στην επανάληψη ομάδα του Μενικίου και πήρε μια άνετη νίκη. Αλιστράτη Μικροκλουσούρα 7-1, Νευροκόπη Νέα Κρόμνη 2-0, πολύ καλή δουλειά από το στράτο των Κονταξί στο Νευροκόπη. Κάτω Βροντού, Αιτή Λευκογείων 4-1 και Γραμμένη Μαυρολεύκη 1-1 στο ντέρμπι στο γήπεδο των Κοκκινογείων. Η βαθμολογία τώρα στον δεύτερο όμιλο. Εδώ που τρεις πολύ μεγάλες και καλές ομάδες θα παλέψουν για την πρώτη θέση. Αλιστράτη 12-4-4, Μικρόπολη 10, Νευροκόπη 9, Νέα Κρόμνη, Καστρινός, Γραμμένη, Μαυρολεύχη και Κάτω Βροντού 4, Μικροκλησούρα 2 βαθμούς και Αιτή Λευκογείων μείον 3, μιας και είχαν αποσυρθεί, δεν είχαν κατέβει μόνο σε ένα παιχνίδι. Και επόμενη και τελευταία αγωνιστική στον δεύτερο όμιλο, Λευκόγεια Νέα Κρόμνη, Μικρόπολη Γραμμένη στο τοπικό ντέρμπι του Δήμου Προσουτσάνης, Μικροκλησούρα Κάτω Βροντού στο ντέρμπι του Λεκανοπεδίου, Καστρινός Νευροκόπη και Μαυρολεύκη Αλιστράτη συμπληρώνει το πρόγραμμα για, για το δεύτερο όμιλο. Πάμε Καβάλα, Γέννη. Να δούμε και τα αποτελέσματα του. Δεν έπαιζε η Α κατηγορία. Τη Καβάλα, η Α κατηγορία όχι, δεν έπαιζε. Είχε για το κύπελο ορισμένου αγώνε. Έπαιξε όμω όλη η Β, Β1, Β2 και Β3 ναι. Κατηγορία τη Καβάλα. Να δούμε τι κάρτε, να ξεκινήσουμε πρώτα από την Β1 ΕΠΣ Καβάλα τα αποτελέσματα. Φάρο Μαριών. Γέροντας 0-1, Μακεδονικός Αγιάσματος Ποσειδώνος Καβάλας 2-1, Έας Παναγιάς Απόλλων Χρυσοχωρίου 0-7, Μυρμηδόνες Καβάλας Ποντιακός Ποντολίβαδου 2-1, Ατρόμητος Λεκάνης Αθλητικός Όμιλος Ποταμιάς 1-1 και Κεραμωτή Πανιώνιος Ξεριάς 3-1. Να δούμε και τη βαθμολογία σε αυτόν τον όμιλο, μετά και την τέταρτη αγωνιστική. Απόλλων Χρυσοχωρίου 12, Μέανδρος Γέροντα 12, Ποσειδών Καβάλας 9, Μακεδονικός Αγιάσματος 7, Κεραμωτή 6, Ποταμιά και Μαριές 4, Μυρμηδόνες, Έας Παναγιάς 3, Πανιώνιος Ξεριάς και Ατρόμητος Λεκάνης 2 και ο Ποντιακός Ποντολίβαδου 1 βαθμό. Επόμενη αγωνιστική. Γέροντας Ποσειδώνας Καβάλας, Χρυσοχώρη Φάρος Μαριών, Ποντιακός Ποντολίβαδου, Μακεδονικός Αγιάσματος, Αθλητικός Όμιλος Ποταμιάς, Έας Παναγιάς, Κεραμωτή Μυρμηδόνες Καβάλας και Πανιώνιος Ξεριάς, Ατρόμητος Λεκάνης. Για τον Β2 Όμιλο τώρα να πάμε να δούμε τα αποτελέσματα. Ο Β2 Όμιλος της ΕΠΣ Καβάλας. ΠΑΟΚ Καβάλας, Ηρακλής Καβάλας 1-1, Άρης Ζυγού, Ελπίδες Καβάλα 2-0, Άρης Πρίνου, Ασπίδα Πολυστήλου 2-0, Μακεδονικός Αμισιανών, Δόξα Μεγδαλαιώνα 1-0, Άγιος Λουκάς Καβάλα 2004, 0-6. Ρεπό είχε η Καλλιράχη. Το Πολυστήλου έχασε 2-0. Δυστυχώς. Να πάμε να δούμε και την βαθμολογία σε αυτόν τον όμιλο. Ο Μακεδονικός Αμισιανών μόνος στην κορυφή με 12 βαθμούς, η Καβάλα 9, Δόξα Μεγδαλιώνα 7, Κεραυνός Καλλιράχης 5, ΠΑΟΚ Καβάλας Άρης Πρίνου 5, Ασπίδα Πολυστήλου, Άρης Ζυγού 4, 0 βαθμούς οι Ελπίδες Καβάλας και ο Άγιος Λουκάς και έχει μείον 3 ο Ηρακλής Καβάλας γιατί ξεκίνησε από μείον 6 βαθμούς. Ο προδιετίας πρωταθλητής της ΕΠΣ Καβάλας. Ο προδιετίας. Έτσι είναι. Συνήθως έτσι και γίνεται. Ο Μεγαλεώνας που έπαιζε Δέλτα Εθνική κάπου. Έπαιξε Δέλτα Εθνική με τη Δόξα. Με τη Δόξα, μπράβο. Να δούμε και την επόμενη αγωνιστική για τον δεύτερο όμιλο. Ηρακλής Καβάλας, Ελπίδες Καβάλας. Ασπίδα Πολυστήλου, ΠΑΟΚ Καβάλας. Δόξα Μεγδαλιώνα, Άρης Ζυγού. Κεραυνός Καλλιράχης, Άρης Πρίνου. Άγιος Λουκάς, Μακεδονικός Αμεσιανών. Η Καβάλα 2004 έχει το ρεπό. Να πάμε και στον Β3 όμιλο, να δούμε και τα αποτελέσματα του δυτικού ομίλου θα λέγαμε. Ελευθερές Πιερείς 2-0. Εδώ θα έλεγα, επειδή η συμπάθειά μου είναι προς τους Πιερείς. Είναι το παλιό μελισσοκομείο που έπαιζε στην Δέλτα Εθνική. Κάναν και καλές κινήσεις φέτος όπως μου είπαν παράγοντες εκεί, αλλά αποτελέσματα δεν βλέπω.
Ελευθερές Πιερής 2-0. Ακροβούνη Κάριανη 3-2. Εκεί στο Ακροβούνη ένας γαμπρός μου είναι προπονητής. Ελεοχώρη Δριάδα 2-3. Παγκαίο Βυζάντιο 0-3. Και Ορφάνη Άγιος Ανδρέας 7-0. Η Φωλιά είχε το ρεπό. Να δούμε και την βαθμολογία της Β3. Ορφάνη 10, Ακροβούνη 9, Κάριανη και Άγιος Ανδρέας 7, Ελευθερές 6, Δριάδα 5, Βυζάντιο 4, Πιερής, Φωλιά και Ελαιοχώρη 3 και 0 βαθμούς το Παγκαίο. Και να πάμε και την επόμενη αγωνιστική. Πιερής Κάριανη, Δριάδα Ελευθερές, Βυζάντιο Ακροβούνη, Φωλιά Ελαιοχώρη, Ορφάνη Παγκαίο και ο Άγιος Ανδρέας έχει το ρεπό. Αυτά και με την τοπική της Καβάλας, το Β' τοπικό. Ολοκληρώσαμε. Εδώ ολοκληρώσαμε. Και για σήμερα, φίλες και φίλοι, να ευχαριστήσουμε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε. Όχι για σήμερα, και για χθες και για σήμερα. Πέρασε η ώρα, πήγε μία η ώρα. Επόμενη μέρα. Καλή σας νύχτα. Καλό βράδυ.